θέλουν να καταργήσουν το περίπτερο, ούτως ώστε να κάνουν αυτή τη διανομή και να ελέγχουν τα πάντα. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι το περίπτερο είναι όπως το παλιό καφενείο που δεν πρέπει να καταργηθεί. Ή θα βγουν σε ανεργία χιλιάδες κόσμος, θα πεινάσει ο κόσμος, διότι ο περιπτεράς αυτή τη στιγμή απλώς βιώνει με 24 ώρες εργασία τα προστοζήν τα απαραίτητα. Αν και αυτό του καταργήσουν, θα βγουν στην ανεργία και στο πεζοδρόμιο. Και αυτοί όπως εμείς. Όσον αφορά το θέμα των καπνικών προϊόντων. Όσον αφορά το καπνικό προϊόντο, το καπνικό προϊόντο αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη αναστάτωση. Όπως ξέρετε, έχουν καταργηθεί τα πρατήρια τσιγάρων, έχουν καταργηθεί και έχουν δοθεί σε 12 αντιπρόσωπους, έχουν χωρίσει την Αττική σε ανατολικό και δυτικό Βερολίνο και δεν επιτρέπουν να πουλάει στην περιοχή ο ένας τον άλλον. Αυτό δημιουργεί μονοπόλιο. Δεν υπάρχει ελεύθερος ανταγωνισμός και όπως καταλαβαίνετε το πρόβλημα είναι τεράστιο. Δεν βρίσκει ο καταναλωτής τις μάρκες που θέλει. Τα περίπτερα δεν βοηθούνται από πιστώσεις όπως παλιά, αλλά είναι της απολύτου μετρητής και το κυριότερο οι παραγγελίες που δίνονται από βραδείς δεν μπορούν να υποθέσουν τι θα πουλήσουν. Αυτή τη στιγμή είναι σε ανεργία 100 οικογένειες πρατηριούχων τσιγάρων χοντρικής πώλησης. Έχουν οι τράπεζες προσημειώσει τα σπίτια μας, κινδυνεύουμε να χάσουμε την περιουσία μας, επειδή το κράτος για μας και κυρίως η φίλη Μόρης θέλει να ελέγχει τα καπνικά προϊόντα. Αυτή τη στιγμή είμαστε μετέωροι και οι οικογένειές μας δεν έχουν ούτε προστοζήν. Η κυρία Πρόεδρος να σας πει. Καλησπέρα. Πείτε μας και στην όμως. Έχουμε το πρόβλημά μας. Είμαι πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Αθηνών και Προαστίων. Οι πολυεθνικές μας έχουν οδηγήσει σε ευνίδιο θάνατο με τις ευλογίες δυστυχώς της κυβέρνησης, γιατί παρακολουθήσαμε σοου του κυρίου Σαμαρά με το διευθύνοντα σύμβουλο της Φιλίπ Μόρης, τον κύριο Θεοφιλόπουλο, ότι δήθεν προσφέρουν θέσεις εργασίας ενώ ρίχνουν στην ανεργία χίλιες οικογένειες. Είμαστε 100 πρατηριούχοι, είμαστε επιχειρηματίες μικρομεσαίοι, απασχολούσαμε 8 με 10 άτομα ο καθένας και όλοι αυτοί είναι στην ανεργία. Παραβαίνουν τους όρους για ελεύθερο ανταγωνισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κλείνουν το επάγγελμα ενώ υπήρχε ελεύθερος ανταγωνισμός μεταξύ μας. Μπορούσε ο κάθε περιπτεράς ή ο ψιλικατζής να αγοράσει από όποιον ήθελε. Τώρα του βάζουν όρους. Σε αυτό το γεωγραφικό μήκος και πλάτος θα παίρνεις από τον τάδε με πλαφόν κατώτατο και πλαφόν ανώτατο. Δηλαδή τους οδηγούν και αυτούς σε μαρασμό. Όπως έχουν οδηγήσει εμάς. Εμείς είμαστε σε δικαστική διαμάχη με τις πολυεθνικές. Έχει βγει απόφαση ασφαλιστικών υπέρ των πρατηριούχων συναδέλφων του Πειραιά και εκεί η Φιλίπ Μόρης δείχνει την αλαζονία της και την ανοχή που της παρέχει η κυβέρνηση και προσβάλλει κατάφορα τη δικαστική απόφαση που ο δικαστικός κλάδος είναι η υπέρτατη δύναμη που μπορεί ο κάθε Έλληνας πολίτης να βρει το δίκιο του. Και προσβάλλει ακόμη και τη δικαστική απόφαση των... και αρνείται να παραδώσει εμπόρευμα στους συναδέλφους. Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα, είμαστε δίπλα με τους περιπτεριούχους, γιατί είναι επέκταση δική μας, κλείνοντας εμείς και ο σκοπός τους τώρα είναι να κλείσουν και τα περίπτερα, να τα δώσουν με ελεύθερους πληστηριασμούς στους δήμους, ώστε να κατεργήσουν τις ευάλωτες ομάδες κοινωνικά, αναπήρους, πολυτέκνους και να ανταλλημμένονται οι πολυεθνικές. Αυτός είναι ο σκοπός τους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ένα συμπλήρωμα. Αυτό το μονοπόλιο των 10-15 πρώην συναδέλφων, πέραν των άλλων, εκβιάζουν τα σημεία πώλησης. Τα εκβιάζουν με διαφόρους τρόπους. Έμεσα. Θα κάνεις αυτό, θα πάρεις εκείνη τη μέρα, δεν θα πάρεις, δεν σου λείπει ένα ευρώ, πάρ' τα πίσω τα τσιγάρα και πολλά άλλα. Και τους αναγκάζει, αυτός είναι ο εκβιασμός. Και δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι άνθρωποι. Πέραν τον άλλο. Μας πείτε τη γνώμη σας για το θέμα του το μέλλον του περιπτέρου. Το μέλλον του περιπτέρου, αν δεν αλλάξουν δραστικά τα πράγματα, είναι δυσίωνο. Έτσι. Και λίγο πολύ τα έχουμε πει και τα έχουμε ενημερώσει. Το βασικό, το καπνικό που είναι το βασικό μας θέμα ενός περιπτέρου είναι η υπερφορολόγηση πάνω στα καπνικά και χωρίς κατοχύρωση
κατωτέρου κέρδους της λιανικής. Αυτό μας οδηγεί σε μαρασμό, γιατί οι εταιρείες για να συναγωνιστούν ο ένας τον άλλον βάζουν, ας πούμε, μικρότερες τιμές και συρρυκνώνεται το ποσοστό κέρδους. Δηλαδή δεν μπορείς να είσαι περίπτερο λιανικής και να βγάζεις κέρδη 2,5% και 3%. Ούτε ο χοντρέμπορας, ας πούμε, βγάζει 2% και εμείς δουλεύουμε με 2,5%. Αυτά τα πράγματα πρέπει να εξεταστούν πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν είναι σκόπιμο ή όχι, αν έχουν κάποια άλλη σκοπιμότητα. Πάντως, αν θέλουν να βοηθήσουν το μικρό μεσαίο και να μας στηρίξουν, πρέπει να γίνει κάτι δραστικό. Θεωρείτε ότι αυτό το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί από με κινήσεις, με πιέσεις των πολυεθνικών εταιρείων? Δεν νομίζω οι πολυεθνικές δεν θέλουν να πουλήσουν. Νομίζω ότι ήταν λάθος της κυβέρνησης, ας πούμε, της τότε κυβέρνησης, ας πούμε, που είδε ότι να υπερφορολογήσει τα τσιγάρα για να εξοικονομήσει περισσότερα χρήματα, το οποίο αυτό, ξέρετε, όταν βάζεις μεγάλους φόρους, αυτό και στο πετρέλαιο το ίδιο κάνανε και δεν απέδωσε, ας πούμε. Ανθεί το λαθρεμπόριο των τσιγάρων, αυτό δεν έχει καταπολεμηθεί. Το τσιγάρο τώρα με την κρίση έχει γίνει ακριβό πια για τον Έλληνα, το έχει πάει στο καπνό. Από το χωριό, ξέρω εγώ, φέρνουμε τα σακουλάκια και κινείται, ας πούμε, ένα ολόκληρος κύκλος λαθρομπορίου και το κράτος χάνει και εμείς χάνουμε και όλοι είναι ζημιωμένοι. Ας το δούνε, ας πούμε, καλύτερα, ας σκεφτούν λογικά και να βοηθήσουν και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί και εμείς στηρίζουμε την κοινωνία, είμαστε ο ιστός της κοινωνίας, να μπορέσουμε, ας πούμε, να επιβιώσουμε. Ακούστε, θα σας πω κάτι. Οι συνάδελφοι σας τα έχουν πει και είναι γνωστά και θα τα αναλύσετε και παραπάνω. Και οι περισσότεροι συνάδελφοι τα γνωρίζουν, και το κράτος και οι έμποροι και οι καπνομηχανίες και η ΚΕΔΕ, η λεγόμενη Δήμη. Το περίπτερο δεν είναι μόνο εμπορική επιχείρηση. Το περίπτερο είναι εθνικό σύμβολο μετά τη σημαία. Και εξηγούμε γιατί το λέω αυτό. Το περίπτερο είναι εθνικό σύμβολο γιατί συμβολίζει αγώνες απελευθερωτικούς. Συμβολίζει Ιώνα Δραγούμη, συμβολίζει Παύλο Μελά, Εσκής Εχίρ, Νίκο Πλαστήρα, συμβολίζει Έπος 40, Οχυρά Ρούπελ, συμβολίζει Εμφύλιο Πόλεμο, Ουράμο Βίτσι. Σαν τέτοιο λοιπόν το είχε δει τότε ο Ελευθέριος Βενιζέλος και το πέρασε το περίπτερο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σαν εθνικό σύμβολο, λοιπόν, δεν μπορούν να σερβούν ούτε κράτος, ούτε εταιρείες, ούτε έμποροι, ούτε καπνοβιομηχανίες. Θα πρέπει να επιστρέψει στο φυσικό χώρο που είναι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Δύσκολα τα βλέπω τα πράγματα. Υπάρχει μια, όπως θα έλεγα εγώ, μια οργανωμένη κίνηση να κλείσει τελείως το επάγγελμα. Αυτό φαίνεται τουλάχιστον από τις αποφάσεις που έχουν πάρει. Βέβαια τώρα και η τελευταία απόφαση που πήραν με τη Φίλιπ Μόρις κάπως πάνε να διορθώσει τα πράγματα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως το βλέπω σκοτεινό το μέλλον. Εμείς είμαστε πρώην παρατηριούχοι. Μας έχει κατεργήσει ο Παπαστράτος. Ο πρώτος που μας κατεργήσε. Παρόλο προχθές που βγήκε απόφαση να μας δίνει τσιγάρα, αρνείται να μας δίνει τσιγάρα και σε όποιος πουλάει τα δίνει με τιμή λιανικής όπου στο περίπτερο. Τους έχουμε κάνει αγωγές, αυτοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Αυτά είναι για τους κύριους μεγάλους, που τους προσέχει ο κύριος Σαμαράς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τα καπνικά προϊόντα, όπως ξέρετε, έχουν υποστεί μια μεγάλη καθίζηση στις πωλήσεις και κυρίως από τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση, όχι μόνο για τα καπνικά προϊόντα, αλλά και γύρω από τα περίπτερα. Δημιούργησε ένα φαύλο κύκλο στα περίπτερα, στην χορήγηση των περιπτέρων, στην μετατόπιση των περιπτέρων, με αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει σήμερα να έχουν κλείσει σχεδόν τα 2/3 των περιπτέρων, να είναι κλειστά, αλλά και αυτά τα οποία λειτουργούν, υπολειτουργούν στην ουσία. Δεν υπάρχουν κέρδη, έχουν μειωθεί τα μισθώματα στο ελάχιστο. Οι δικαιούχοι, οι παλιοί, οι οποίοι κατά βάση ήταν οι ανάπηροι και τα θύματα πολέμου, έχουν φτάσει σε ένα σημείο τρέλας πραγματικής, διότι
πρώτον, έχουν μειωθεί τα, που εμειώθησαν τα κέρδη τους, εμειώθησαν τα μισθώματα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεύτερον, δεν έχουν πλέον δικαίωμα, δεν αποκτούν δικαίωμα επί της παραχωρήσεως των περιπτέρων, και επιπλέον φτάσαμε στο σημείο από τα κλειστά περίπτερα, δηλαδή τα 2/3 των περιπτέρων που είναι κλειστά, να υποβάλλουν οι ανάπηροι και τα θύματα παρετήσεις, να παρετούνται το δικαιώματος το οποίο τους είχε παραχωρήσει το κράτος και ήταν ένα συνταγματικό προνόμιο. Και γιατί? Διότι το κράτος τώρα επέβαλε ένα τέλος το οποίο δεν μπορούν να το πληρώσουν. Δηλαδή, αντί να έχουν ένα προνόμιο, να έχουν κάποιο έσοδο, πληρώνουν από πάνω. Λοιπόν, αυτό έχει φέρει κυρίως στην τάξη των αναπήρων και θυμάτων πολέμου, εις το τέλος του Κρυμνού πραγματικά. Δεν αναγνωρίζεται τελευταίως από κανένα νόμο το προνόμιο, όχι το προνόμιο αυτό, αλλά ούτε καν αναφέρονται σε νόμους οι λέξεις ανάπηροι και θύματα πολέμου. Έπαψαν δηλαδή στην ουσία να υπάρχουν. Και ενώ επικαλείται το κράτος απελευθέρωση επαγγελμάτων, μάλιστα οι νόμοι αρχίζουν, αφού λάβαμε υπόψη μας το νόμο 39-19 περί απελευθέρωση επαγγελμάτων, φτάνει στο σημείο πιο κάτω και να λέει τα δίνω τα 70% στους δήμους, 30% στους πολιτεύκλους και στα αμαία. Και πάβει να αναφέρει καθόλου τη λέξη ανάπηροι και θύματα πολέμου. Εμπόριο καπνού. Εμπόριο καπνού. Ξεκινάμε από τους έμπορους, τους μεγάλους έμπορους καπνού, και φτάνουμε στους λιανέμπορους καπνού. Οι μεγάλοι έμποροι καπνού είναι προσδιορισμένο το καλό τους μέλλον και τα αγαθά που απολαμβάνουν. Με τους λιανέμπορους καπνού τι κάνουμε? Που πρέπει να κάνουμε ένα νόμο από την κεντρική εξουσία και να μην επαφίεται στον πατριωτισμό εντός πολλών εισαγωγικών του κάθε δημάρχου. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε φτιάχνοντας ειδικό νόμο για αυτούς τους ανθρώπους. Και έχω να πω ως είδηση, το είπα την άλλη φορά στη Βουλή, ότι ήδη μέχρι τώρα έχουν κλείσει 530 περίπτερα. 530 περίπτερα, να μην πω περισσότερα τώρα γιατί έχει παρέλθει κάποιο χρονικό διάστημα. Έχουν απόλυτο δίκιο στα αιτήματά τους και πιστεύω ότι θα τα πολεμήσουμε και θα τα κερδίσουμε αυτά που δικαιούμαστε. Ευχαριστούμε πολύ. Χοντρέμποροι που κλείσανε. Χοντρέμποροι που κλείσανε, να πω για τους χοντρέμπορους. Όσον αφορά τα δίκαια αιτήματα και των χοντρεμπόρων που τους κλείσανε, αυτό έγινε ερήμη της πολιτείας βεβαίως, γιατί δεν γίνει κανεί για άλλα. Πολλό δε μάλλον γι' αυτό. Υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι είχαν σαν κυριολεκτικό στις δουλειές τους, βρέθηκαν στον δρόμο. Και για αυτούς πρέπει οπωσδήποτε η πολιτεία να πάρει μέρημνα και θα συμβάλλουμε και σε αυτό. Και πιστεύω ότι επειδή έχουν δίκιο θα το βρούμε. Αλλιώς έχουμε θέμα ή πρόβλημα τεράστιο όλοι μας. Ευχαριστώ. Επανειλημμένως, ειδικά εμείς από το Σωματείο Κρήτης, έχουμε πει τα παιχνίδια που παίζονται. Καπνούμε μηχανίες και κράτος. Έχουμε καταθέσει ούτως ή άλλως από το 2011 έκθεση νομική τεκμηρίωση για αυτό το πράγμα. Τώρα από εκεί και πέρα συνεχώς μειώνουν το ποσοστό μας. Όπως αυτό το τελευταίο, το 0,5 υπέρ του ΕΟΠΗ, που είναι τελικά 0,10. Χάσαμε πάλι και εμείς, οι λιανέμποροι. Ως συνήθως εκεί καταλήγουν. Τώρα, τη μια μειώνεται η φορολογία. Όταν αυξάνεται η φορολογία, δυστυχώς χαμένοι είμαστε εμείς, κανείς άλλος. Πώς βλέπετε ότι θα λυθεί το πρόβλημα αυτό? Μόνο αν βγούμε στους δρόμους. Μόνο αν βγούμε στους δρόμους, μαζευτούμε ενωμένοι όλοι μαζί και βγούμε και φωνάξουμε δυνατά το ότι πρέπει να επιβιώσουμε κι εμείς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν υπάρχει, νομίζω, κανένας Έλληνας, πολύ δε περισσότερο δεν μπορεί να υπάρχει βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου που να μην ξέρει ότι αφανίζεται ένας κλάδος. Ένας κλάδος που από τον πόλεμο και μετά μπορούσε να ζήσει οικογένειες και προπαντός ήταν ο σύντροφος της γειτονιάς. Ήταν εκείνος που νύχτα μέρα, Κυριακή και αργίες, μπορούσε να εξυπηρετήσει τον καθέναν από μας. Βλέπετε λοιπόν ότι τα πολυκαταστήματα, βλέπετε ότι τα μεγάλα συμφέροντα δεν αρκέστηκαν μόνον στο να καταλάβουν το χώρο των μικρομεσαίων λεγόμενων επιχειρήσεων. Αλλά τώρα, εδώ και 3 χρόνια, από την εποχή δηλαδή που ήρθαν οι ξένοι δανειστές εδώ στην απικία του χρέους, μαζί με τις κατοχικές δυνάμεις που μας κυβερνάνε, βάλθηκαν να εξαφανίσουν και περίπτερα.
Εγώ από την ώρα που γεννήθηκα μέχρι σήμερα δεν είχα δει κλειστά περίπτερα. Σήμερα βλέπουμε κλειστά περίπτερα και στη Βασιλεία Σοφίας. Βλέπουμε κλειστά περίπτερα και μέσα στο κέντρο της Αθήνας και όλων των πρωτευουσών των ομών. Δεν μιλάει μόνο το αυτό. Γιατί ξαφνικά συνέβη αυτό? Μήπως οι περιπτεράδες μάθαμε ποτέ να γίνανε εκατομμυριούχοι? Μήπως πουλάγανε ναρκωτικά? Μήπως πουλάγανε λαθρέα τσιγάρα? Εκείνοι λοιπόν που πουλάνε λαθρέα τσιγάρα, εκείνοι λοιπόν που τα έχουν καλά με την εξουσία, εκείνοι που δυστυχώς, λυπάμαι και ντρέπουμε, που μιλούν με τους πρωθυπουργούς και τους υπουργούς, οι λαθρέμποροι γενικώς όλων των προϊόντων και των καπνικών, είναι εκείνοι λοιπόν που θέλουν σήμερα να κλείσουν τον περίπτερο. Και με το νομοσχέδιο που φέρνει ο Μιχαλάκης, απλά θα υπογράψουν τη ληξιαρχική πράξη θανάτου. Λυπάμαι όμως, γιατί όσο αυτό δεν το καταλαβαίνουμε πρώτα οι πολίτες καταναλωτές και μετά οι ίδιοι οι περιπτερούχοι, τότε αντιλαμβάνεστε ότι θα μένει χώρος να μας καρπαζώνουν και να μας εξαφανίζουν. Θεωρώ πως σήμερα είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία, αλλά δεν φτάνουν ούτε οι πρόεδροι, ούτε οι επικεφαλής, ούτε τα διοικητικά συμβούλια. Αν εμείς δεν αποφασίσουμε να σηκωθούμε από την καρέκλα, ο θάνατος είναι σίγουρος. Θέλουμε τη γνώμη σας όσον αφορά τα μεγάλα και τα φλέγοντα αυτά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στον χώρο. Το θέμα το δικό μας είναι το πρόβλημα των πρατηριούχων. Το κράτος μιλάει για απελευθέρωση επαγγέλματος. Και αντιθέτως έχει κάνει μονοπωλιακό καθεστώς. Κατήργησε τους 120 πρατηριούχους και κράτησε 12, τους οποίους έχει κάνει μονοπόλιο. Από εκεί και έπειτα, με την κατάργηση των πρατηρίων, καταργηθήκαν θέσεις εργασίας, εισπράξεις ασφαλίστρων, θέσεις ακόμα εργατών, 1500 άτομα σταμάτησαν γιατί δεν μπορούν να εργαστούν στα 120 πρατήρια που είχαμε. Επίσης, αυτό συνετέλεξε και στο κλείσιμο των περιπτέρων, διότι ο τρόπος συναλλαγής του νέου μονοπωλιακού καθεστώτος δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα στους περιπτεράδες, οι οποίοι εξυπηρετούνται από τους πρατηριούχους και δύο φορές την ημέρα, γιατί υπήρχε το οικονομικό στη μέση. Επίσης, είναι αναγκασμένοι να δίνουν από την παραμονή την παραγγελία, να την παίρνουν την επομένη, πράγμα που δεν ξέρουν η τσέπη τους τι βαστάει, και είναι σε θέση να πληρώσουν ή τι κενά θα έχουν. Δηλαδή, δημιούργησα ένα χάος στο καλύτερο μέχρι στιγμής δίκτυο διανομής στην Ευρώπη. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Θέλαμε τη γνώμη σας όσον αφορά το φλέγον θέμα με τα καπνικά προϊόντα και όχι μόνο. Κοιτάξτε, εδώ ο κόσμος των περιπτερούχων, οι βιοπαλαιστές αυτοί, οι οικογενειάρχες, δίνουν ένα αγώνα επιβίωσης. Διότι η κρίση τους έχει πάρα πολύ πιέσει. Βλέπουμε τα περίπτερα να κλείνουν στους κεντρικούς δρόμους, μάλιστα της Αθήνας και των άλλων πόλεων. Και αυτό δεν είναι ένα πλήγμα μόνο για τους περιπτερούχους, είναι ένα πλήγμα για τις πόλεις μας, για τους δρόμους μας, για την ασφάλειά μας. Όλα αυτά η πολιτεία πρέπει να σκύψει να τα δει τα προβλήματα και να λάβει μέτρα. Δεν είναι δυνατόν να εξοντώνει τον περιπτερούχο σε όφελος των καπνοβιομηχανιών. Δεν είναι δυνατόν να ζητάει από τον περιπτερούχο να γίνει φοροεισπράκτορας για το κράτος και μόνο αυτό, και ταυτόχρονα να είναι πηγή κερδών για τις καπνοβιομηχανίες. Θέλει και αυτός να επιβιώσει. Είμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα που κάνουν οι ενώσεις, τα σωματεία και οι ομοσπονδίες των αναπήρων, των εργαζομένων και των απασχολουμένων στα περίπτερα, ακόμα και αυτών που έχουν τα πρατήρια που δικαιώθηκαν πρόσφατα με δικαστική απόφαση, τουλάχιστον προσωρινά. Πρόκειται για μία ακραία νεοφιλελεύθερη επιλογή εξαφάνισης ενός επαγγέλματος που στηρίχθηκε στην κοινωνική αλληλεγγύη. Δεν είναι μια αδειοδότηση που στηρίζεται σε κανόνες αγοράς, στηρίζεται σε κανόνες ανθρωπιάς. Αυτή την παράδοση που γέννησε και πολιτισμό και που χρωμάτισε με ιδιαίτερη ταυτότητα τις ελληνικές πόλεις, πέρα από τις ακρότητες που ακολούθησαν και για τις οποίες ευθύνονται οι βιομηχανίες,
τις μεγάλες επεκτάσεις και όλα αυτά. Αυτή είναι την παράδοση, οφείλουμε να την υπερασπιστούμε και θα το κάνουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ στέκεται στο πλευρό αυτών των ανθρώπων που κυριολεκτικά απειλούνται με αφανισμό και από τα νέα μέτρα χωροθέτησης και την κατάργηση του παλιού νομικού καθεστώτος και από τα μέτρα της φορολογίας της αρμοδιότητας στους δήμους ανεξέλεγκτα και χωρίς κανόνες να καταργούν περίπτερα που επί δεκαετίες ολόκληρα λειτουργούν σε διάφορα σημεία των πόλεων. Έχουν δίκιο. Κάθε αλλαγή της νομοθεσίας προς την κατεύθυνση που επιδιώκει η κυβέρνηση είναι εγκληματική. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ είμαι ο πρόεδρος των αναπήρων και θυμάτων που λέμε Ελλάδος, η νομοσπονδία, την Περόπολης Χαράλα, όπως λέγουμε. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Έχουν βάλει στόχο δηλαδή τους αναπήρους και τα θύματα να τους εξοντώσουν. Λες και θα λύσουμε το πρόβλημα εμείς οι ανάπηροι, που πουθενά δεν γίνεται στον κόσμο αυτή η μεταχείριση των αναπήρων. Έχουν ψηφίσει ένα νόμο, ο 4093, το 12, το οποίο λέει όταν πεθάνει ο ανάπηρος δεν μεταβιβάζει το περίπτερο στη σύζυγο. Αυτή η γυναίκα τι θα γίνει, την πάρουμε στον τάφο μας? Ήταν εκεί νοσοκόμα τόσα χρόνια, διότι μην κοιτάτε, εγώ δεν έχω εμφανή αναπηρία. Έχουμε αόματους, έχουμε ακροτηριασμένους και ήταν εκεί νοσοκόμες και σύζυγοι. Τι θα γίνει? Ύστερα ο Δήμος έχει πάρει τα περίπτερα και βάζει στα περίπτερα, ας πούμε, φόρο. Το χώρο δηλαδή, αν με λες και να γίνει την περιουσία. Τι πράγματα είναι αυτά δηλαδή με τους αναπήρους? Μας έχουν φέρει στο ζενίθ. Ύστερα λένε δεν υπάρχουν ανάπηροι, ας πούμε. Πώς δεν υπάρχουν ανάπηροι? Εγώ έχω 13.000 αναπήρους και θύματα πολέμου. Αυτά έχω να πω και πολλά άλλα δηλαδή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θέλουμε να καταργηθεί ο νόμος ο 4.012, γιατί αυτός μας έχει τεινάξει απ' έξω όλους. Και ειδικά τα θύματα και τις σύζυγους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Είναι αυτά όλα προσημειωμένα και στους συναδέλφους, στους συνεργάτες που παρευρίσκεστε σήμερα στην έκτακτη συγκέντρωση του κλάδου, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους συναδέλφους και ανέμπορους, τους προμηθευτές μας, και να καλωσορίσω τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου που μας τιμούν σήμερα με την παρουσία τους, και από επίσημα χείλη πλέον θα ακούσετε τι θα γίνει το Μάρτιο. Ονομαστικά καλωσορίζω τον κύριο Λαφαζάνη από το ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τον κύριο Δρίτσα, τον κύριο Καπερνάρο, ο οποίος σημειωτέων έχει μπει πολύ δυναμικά στον αγώνα μας, και καλωσορίζω και τον κύριο Νικολόπουλο, ο οποίος είναι από τους ελάχιστους που μας δώσανε βήμα να βγούμε και να μάθουν τα προβλήματα κοινή γνώμη. Θα μιλήσουν πρώτα οι βουλευτές, μετά θα μιλήσουν οι νομικοί σύμβουλοι, διότι το θέμα μας είναι καθαρά νομικό, και μετά θα μιλήσουν όποιοι συνάδελφοι ή προμηθευτές θέλουν να τοποθετηθούν, και στο τέλος μπορεί να γίνει και μια διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων, ώστε να εμπλουτίσουμε και εμείς τις γνώσεις μας. Θα παρακαλέσω να ξεκινήσει ο κύριος Καπερνάρος ως νομικός. Μήπως καλύτερα να ακούσουμε και την εισήγησή σας? Η εισήγηση θα μπορούσε να την κάνει. Ωραία. Εάν θέλει λοιπόν να την κάνει ο κύριος Παπαγιάννης,
Στο βήμα, μιας, απάνω. Όχι, μιλήσω από εδώ. Στο βήμα. Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, τον καθένα χωριστά, για την παρουσία σας και θα είμαι και πάρα πολύ σύντομος. Αν έπρεπε να συνοψίσω τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών, όλοι γνωρίζετε ότι έχουμε, θα με συγχωρήσετε μόνο λίγο γιατί είμαι ελαφρώς ασθενής, γνωρίζετε ότι έχουμε μια αναδιοργάνωση του δικτύου χοντρικής διανομής με πάπολες επιπτώσεις στη Λιανική. Συνολικά οι όροι συναλλαγής της Μικρής Λιανικής έχουν χειροτερεύσει και για το θέμα αυτό έχουμε πραγματοποιηθεί κάποιες παραστάσεις στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και διώξαμε και μια συνάντηση με το Υπουργείο Εσωτερικών για να δούμε λίγο τα θεσμικά του κλάδου. Γι' αυτό είναι σήμερα εδώ και ο πρόεδρος των Αναπήρων Πολέμων. Το κλίμα το οποίο συναντήσαμε ήταν πάρα πολύ αρνητικό. Με πρόσχημα την απελευθέρωση της αγοράς, αντί να έχουμε ανοιχτές αγορές, έχουμε μονοπόλια. Τα ποσοστά πέφτουν, οι όροι παράδοσης έχουν χειροτερεύσει. Οι πρωτοβουλίες τις οποίες θα αναπτύξουμε είναι σε δύο επίπεδα. Και με αυτό θα ήθελα να κλείσω για αρχή και θα τα πούμε και αργότερα λεπτομερώς. Μία πρωτοβουλία που θα αναλυθεί σε νομικό επίπεδο, με σκοπό την πάυση των αντιανταγωνιστικών πρακτικών και την εξάλληψή του στο μέλλον, την αποζημίωση των σημείων Μικρής Λιανικής για όλες τις ζημιές που έχουν υποστεί, και μία πρωτοβουλία που προσδοκούμε να αναπτυχθεί είναι σε πολιτικό επίπεδο, συγκεκριμένα να υπάρξει ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για τη Μικρή Λιανική, το οποίο θα την προστατεύει και το οποίο θα θέσει ένα οριστικό τέλος στις καταχρηστικές πρακτικές οι οποίες έχουν αναπτυχθεί. Αυτά είναι τα οποία θα ήθελα να πω εγώ σαν επικεφαλής και πολύ συνοπτικά θα κλείσω με το σημαντικότερο γεγονός, το οποίο δεν συνέβη την περασμένη εβδομάδα, ήταν μια συνάντηση που παραλήφθηκε. Είχαμε ζητήσει να δούμε τον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος ενώ αρχικώς μας διαβεβαίωσε ότι θα μας δει, στη συνέχεια αρνήθηκε να μας δει, χωρίς να μας αιτιολογήσει με κανέναν τρόπο τη συμπεριφορά του. Θεωρούμε ότι αυτό εκφράζει μια συγκεκριμένη πολιτική από την πλευρά της κυβέρνησης, η οποία έχει ως σκοπό την περιστολή της Μικρής Λιανικής, έχει ως σκοπό να αποδυναμωθεί η Μικρή Λιανική και να καταστεί έρμεο στις διαθέσεις των ισχυρών της εμπορικών εταίρων και συγκεκριμένα των καπνοβιομηχανιών. Θα ήθελα να το κρατήσετε αυτό ως σημείο στον προβληματισμό σας, διότι είναι πάμπολες οι συναντήσεις τις οποίες έχουν πραγματοποιήσει οι υπουργοί και κυρίως και ο Πρωθυπουργός με πολύ επώνυμες καπνοβιομηχανίες. Και ενώ υπήρχε χρόνος να διατεθεί για τα προβλήματα των καπνοβιομηχανιών ή για να εκθέσουν οι καπνοβιομηχανίες αναλυτικά τις απόψεις τους για την οργάνωση της λιανικής αγοράς καπνοβιομηχανικών προϊόντων, προφανώς οι συγκεκριμένοι υπουργοί δεν μπόρεσαν να βρούνε κάποιες, έστω ελάχιστο χρόνο, να αφοσιωθούν στα δικά μας προβλήματα, στα προβλήματα τα δικά σας, στα προβλήματα της Μικρής Λιανικής, να δούνε όλες αυτές οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει τα τελευταία 3 χρόνια, τι διαλυτικές επιπτώσεις έχουν απέναντι στη Μικρή Λιανική και βεβαίως να συλλογιστούν κατά πόσο οι νομοθετικές αυτές πρωτοβουλίες τελικά κατατείνανε στο άνοιγμα των αγορών, το οποίο απεδείχθηκε ένα πρόσχημα με το οποίο ανελήφθησαν, και κατά πόσο στην πραγματικότητα κατατείνανε στο κλείσιμο των αγόρων. Και κλείνω με το εξής και θα είμαι πάρα πολύ σαφής. Πριν να αναλυθούν οι πρωτοβουλίες για το άνοιγμα της αγοράς καπνοβιομηχανικών προϊόντων, είχαμε τον ύψιστο αριθμό λιανικών σημείων πώλησης. Αυτά χοντρικώς, θα σας ενημερώσει ο Γιώργος καλύτερα για τα στατιστικά, ξέρουμε ότι πανελληνίως φτάνανε εποχικά μέχρι και τα 15.000. Πριν να έχουμε αυτό το άνοιγμα των αγορών, είχαμε μια σειρά από εκατοντάδες πρατήρια στην Αθήνα, στον Πειραιά, στην Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη, τα οποία προμηθεύανε χοντρικώς τη Μικρή Λιανική. Μετά από το άνοιγμα αυτών των αγορών, το οποίο υποτίθεται ότι θα έφερνε συνθήκες ανταγωνισμού οι οποίες θα βοηθούσαν την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων, έχουμε πλέον, τουλάχιστον στην Αττική, από ό,τι με έχουν ενημερώσει οι επαγγελματίες της Μικρής Λιανικής, μόλις 15 αντιπροσώπους και αυτούς να εμπορεύονται σε αποκλειστικές περιοχές, να επιβάλλουν στον λιανοπολιτή καπνοβιομηχανικών προϊόντων πότε θα θέσει την παραγγελία, τι ποσότητες θα παραγγείλει, πώς θα πληρώσει και σε τι τιμή θα αγοράσει. Έχουμε πάρα πολλά σημεία Μικρής Λιανικής κλειστά, πάρα πολλούς δικαιούχους του παλαιού βοηθήματος του περιπτέρου να έχουν περιοχή σε πλήρη αδυναμία να νοικιάσουν τα περιπτερά τους γιατί η δραστηριότητα δεν είναι προσοδοφόρα και μια κάθετη μείωση των σημείων Μικρής Λιανικής.
Όπως καταλαβαίνετε, αν ο προγραμματικός στόχος ήταν η δραστηριότητα αυτή, οι συνθήκες άσκησης της δραστηριότητας της Γενικής Εμπορίας Καπνογονικών Προϊόντων να βελτιωθεί και να βελτιωθούν οι όροι συναλλαγής της. Αν ο στόχος λοιπόν των πρόσφατων νομοθετικών πρωτοβουλειών ήταν αυτός, αν ο στόχος ήταν το άνοιγμα των αγορών, δηλαδή να εισρεύσουν ολοένα και καινούργιοι επαγγελματίες στον χώρο, τότε για έναν περίεργο λόγο ο στόχος αυτός έχει αποτύχει πλήρως. Και τον λόγο αυτό, τον λόγο για τον οποίο έχει γίνει αυτό, είναι ο λόγος για τον οποίο έχει γίνει αυτό, είναι το αντικείμενο της σημερινής μας συζήτησης. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι η παθολογία των τελευταίων ρυθμίσεων και βεβαίως θα πρέπει να αποφασίσουμε το περιεχόμενο των ενεργειών τις οποίες θα αναλάβουμε στο μέλλον και, και προς την πλευρά βεβαίως των βουλευτών και προς την πλευρά της Βουλής προκειμένου να αναλυφθούν ανασχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες στην κατάρρευση του Έλληνα περιπτερούχου, διότι μιλάμε για μια προωθημένη κατάρρευση του Έλληνα περιπτερούχου και βεβαίως στην βελτίωση, στην αναγνώριση της επαγγελματικής αξιοπρέπειας του περιπτερούχου σε επαγγελματία και στην βελτίωση βεβαίως των συνθήκων υπό τις οποίες ασκεί την οικονομική του δραστηριότητα. Νομίζω ότι έχω θέσει τους κύριους άξονες και πιστεύω ότι από τις εισηγήσεις τις οποίες θα κάνουν βεβαίως και οι κύριοι βουλευτές που μας τιμούν με την παρουσία τους και τους ευχαριστώ και οι κύριοι συνάδελφοι, κάποιοι μάλιστα συμμετείχαν και βουλευτές και συνάδελφοι, θα τεθούν όλοι οι βασικοί άξονες και θα μπορέσουμε να καταλήξουμε στις ενέργειες οι οποίες θα εκδηλωθούν, στις πρωτοβουλίες οι οποίες θα εκδηλωθούν το προσεχές διάστημα. Σας ευχαριστώ. Ο λόγο τώρα θα πάρει ο κύριος Λαφαζάνης, ο οποίος θέλω να κάνω ένα πρόλογο για το συγκεκριμένο βουλευτή, για να ξέρετε τι έχει κάνει αυτός για μας. Είναι ο βουλευτής που κάθισε 5 ώρες, ακριβώς έτσι πως σας τα λέω, μαζί με τις καπνοβιομηχανίες επί εποχής Κουσελά και ήταν ο μάρτυρας για όλα αυτά που έγιναν. Όταν λοιπόν έφτασε να θεσμοθετήσουν στη Βουλή, τότε έγινε το εξής παράλογο. Ενώ όλα ήταν έτοιμα, έφερε μία τροπολογία πάνω στην τροπολογία κ. Παπακοσταντίνου, το οποίο και καταγγέλνουμε δημόσια και τον έχουμε καταγγείλει, διότι εξαδέρφη του που ήταν στην Επιτροπή Λαγκάρτ ήταν δικηγόρος της Φιλιππόρης. Λοιπόν, τι κάνανε. Εξηγούνται όλα. 6 μήνες χωρίς διοικητικά μέτρα το κλείσανε, κανένας δεν εφάρμοσε αυτόν τον νόμο και σήμερα, αν υπήρχε αυτός ο νόμος, δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το χάλι. Θα είχαμε μεν κρίση, αλλά δεν θα είμαστε σε αυτό το χάλι. Γιατί πρέπει να καταλάβετε όλοι ότι η θεσμοθέτηση είναι ζυγαριά για όλους. Υπάρχει παντού, σε όλη την Ευρώπη, ή με εμπορικές πράξεις ή θεσμοθετημένο και αυτό είναι ανάσχεση και στο να μπαίνουν φόροι όπως τις θέλει ο εκάστοτε υπουργός, αλλά και από την άλλη υπολογίζει και την τιμή ο καπνοβιομήχανος, διότι εάν δεν συνυπολογίσει μέσα το ποσοστό του λιανέμπορα και του χονδρέμπορα, παίζει με τις τιμές όπως αυτός θέλει, γιατί αυτός ορίζει τι χρεωνόμαστε εμείς. Θα σας τα πει όμως πολύ καλύτερα ο κύριος Λαφαζάνης. Παρακαλώ κύριε Λαφαζάνη. Σας καλησπέρισω όλους και όλες σας, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την πρόσκληση που μας απευθύνατε και εγώ και ο συνάδελφός μου ο Θοδωρής Οδρίτσας εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ να είμαστε εδώ μαζί σας σε αυτή την έκτακτη γενική συνέλευσή σας για τα κρίσιμα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος σας, τα οποία είναι προβλήματα πλέον επιβίωσης και των τελευταίων εναπομεινάντων περιπτερούχων στην Αθήνα, τον Πειραιά και τις άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας μας και στις γειτονιές μας. Διότι όλοι είμαστε θεατές μιας τραγωδίας, ενός δράματος. Βλέπουμε τα παλιά περίτερα που στόλιζαν τις γειτονιές μας, τους δρόμους μας και αισθητικά, αλλά και από άποψη ανθρώπινης παρουσίας, από άποψη σχέσεων, κοινωνικών σχέσεων, αλλά και ασφάλειας, βλέπουμε αυτά τα περίτερα ένα προς ένα να εξαφανίζονται πλέον. Οι γωνιές με το όμορφο περίτερο να είναι ερυπωμένες και να βλέπουμε σκελετούς πλέον.
Αυτό το δράμα δεν αφορά τους περιπτερούχους, οικογενειάρχες, βιοπαλαιστές επί χρόνια, ούτε βεβαίως αυτούς που παίρνανε τις άδειες με κάποια κοινωνικά κριτήρια. Το δράμα αυτό αφορά, όπως είπα, όλους τους πολίτες, οι οποίοι δέχονται τις υπηρεσίες από τα περίπτερα και τις δέχονται σχεδόν επί 24ωρου βάσεως, προσφορά υπηρεσιών, σπάνιο πράγμα, πολύ γρήγορη και ευχάριστη και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Βλέπουμε λοιπόν να χάνονται όλα αυτά από τις γειτονιές μας, τις πόλεις μας, από την Ελλάδα και μαζί με αυτά βεβαίως να χάνεται και η γειτονιά μας και η πόλη μας, διότι βλέπουμε ταυτόχρονα και τα μικροκαταστήματα να κλείνουν, να φυτρώνουν μεγαθύρια σούπερ μάρκετ τα οποία λιμένονται τις πόλεις και τους δήμους, με αποτέλεσμα οι αγορές να μην υπάρχουν, οι παλιές αγορές. Και χωρίς τις αγορές δεν υπάρχουν πόλεις, δεν υπάρχουν γειτονιές, δεν υπάρχουν ανθρώπινες σχέσεις. Αυτή την τραγωδία βιώνουμε με επίκεντρο τον περιπτερούχο. Τον περιπτερούχο, τον βιοπαλαιστή περιπτερούχο. Αυτή την ώρα λυπάμαι να πω ότι με τα διπλά μέτρα τα οποία έχει πάρει η πολιτεία, η εξόδωση πάει να γίνει οριστική για τον περιπτερούχο. Να μην μπορεί να επιβιώσει κανένα σχεδόν περίπτερο, εκτός από αλυσίδες πια, άλλου είδους, τα οποία δεν έχουν σχέση με την οικογενειακή ατομική εκμετάλλευση που ξέραμε παλιά, αλλά με πολυεθνικές που θα λιμένονται και τους δρόμους και την κίνηση στους δρόμους. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Και αναφέρομαι στο διπλό πλήγμα που υφίσταται ο περιπτερούχος και είναι εξοδοτικό, εξουθενωτικό, σχεδόν απαγορευτικό για να συνεχίσει τη λειτουργία του. Πρώτον, τη φορολογία, η τρομακτική, η οποία έχει επιπέσει στο τσιγάρο, στα τσιγάρα, στα καπνικά προϊόντα και η οποία έχει οδηγήσει στην τρομακτική αύξηση του λαθρεμπορίου. Και από αυτό το λαθρεμπόριο, όπως έχουμε καταγγείλει στη Βουλή, χάνονται τελικά φορολογικά έσοδα, αντί το δημόσιο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή να αυξήσει τα έσοδά του με την υπερφορολόγηση που κάνει στα καπνικά προϊόντα. Αυτό το μέτρο είναι, ενώ φαίνεται ότι εν πάση περιπτώσει είναι σε θετική κατεύθυνση, λέει ο άλλος, μα στα τσιγάρα βάζει το φόρο, δεν είναι καθόλου έτσι και δεν έχει καμία σχεδόν αποτελεσματικότητα, ενώ κλείνει και πετάει στον δρόμο επαγγελματίες, διότι δεν είναι μόνο η υπερφορολόγηση, είναι ότι από αυτήν την υπερφορολόγηση κερδίζουν οι καπνοβιομηχανίες, το κλαμπ των καπνοβιομηχανιών και την πληρώνουν τα πρατήρια και πρώτα απ' όλα ο περιπτεράς που βλέπει το κέρδος του μέσα από αυτήν την υπεράσπιση της φορολογίας να μειώνεται έως εξαφανίσεως. Διότι είναι ο πιο ασθενής κρίκος αυτής της αλυσίδας και πληρώνει τελικά τη μύθη. Και το δεύτερο βεβαίως μεγάλο πλήγμα που έγινε με τα μέτρα της πολιτείας, της κυβέρνησης, των κυβερνήσεων το τελευταίο διάστημα είναι η λεγόμενη απελευθέρωση της πώλησης καπνικών προϊόντων. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει οδυνηρές συνέπειες, οδυνηρότατες συνέπειες. Λέγανε ότι αυτό θα φέρει, ας πούμε, θα ευνοήσει τον ανταγωνισμό, λάθος, ευνοεί τη μονοπόληση της πώλησης, ευνοεί τους μεγάλους και την ολιγοπόληση του κλάδου και βεβαίως δεν ωφελεί καθόλου τον απλό καταναλωτή, ο οποίος βλέπει τώρα να γίνεται δυσέβρετη η δυνατότητά του να προσεγγίσει το περίπτερο που παλιά ήταν σχεδόν σε κάθε τετράγωνο, είχε το περίπτερό του και το γνωστό του περίπτερα. Αυτό εξαφανίζεται. Και πλέον το ζούμε όλοι, αν θέλουμε ιδιαίτερα βραδινές ώρες να αγοράσουμε κάτι από
τα είδη μαζικής κατανάλωσης που έχει το περίπτερο να μην βρίσκουν ανοιχτό περίπτερο. Και να χρειάζεται να ξοδέψει περισσότερη βενζίνη για να βρει περίπτερο παρά αυτό που χρειάζεται για να αγοράσει αυτό το περίπτερο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλα αυτά τα μέτρα είναι εντελώς παράλογα που παίρνονται, αδιέξοδα, δεν ωφελούν το κοινωνικό σύνολο, δεν ωφελούν ούτε καν τα δημόσια έσοδα. Απλώς παίρνονται για να κερδοσκοπήσουν και να μονοπολίσουν το χώρο ορισμένα μεγάλα συμφέροντα σε βάρος των πολλών και πρώτα απ' όλα βεβαίως σε βάρος οικογενειακών που βλέπουν να πετιούνται από τη μια μέρα στην άλλη μαζικά στην ανεργία. Νομίζω ότι εδώ οι πολιτικές δυνάμεις που σέβονται τον εαυτό τους, σέβονται τη δημοκρατία, σέβονται τον πολίτη, σέβονται τελικά την ανθρώπινη ύπαρξη, υπόσταση και τη ζωή μας, πρέπει να σταθούν στο πλάι σας. Πρέπει να σταθούν στο πλάι σας όχι για συντεχνιακούς λόγους, γιατί πρέπει να εξυπηρετηθούν και να επιβιώσετε, όχι μόνο γι' αυτό, όχι μόνο γι' αυτό. Πρέπει να σταθούν στο πλάι σας πρώτα απ' όλα για λόγους οικονομικού, γενικότερου οικονομικού συμφέροντος και για λόγους οικονομικής προοπτικής. Να σταθούν στο πλάι σας γιατί πρέπει να στηρίξουμε τη γειτονιά μας και τις πόλεις μας, να σταθούν στο πλάι σας γιατί πρέπει να στηρίξουμε αυτή τη χώρα, τις παραδόσεις της και την προοπτική της. Με αυτή την έννοια εμείς είμαστε διατεθειμένοι να βοηθήσουμε την προσπάθειά σας όσο είναι δυνατόν και εκτός βουλής και μέσα στη Βουλή και με ενέργειες και με πρωτοβουλίες που μπορούμε να αναλάβουμε και ξεχωριστά αλλά από κοινού και με άλλες πολιτικές δυνάμεις που παρίστανται εδώ ή που δεν παρίστανται. Εμείς δεν έχουμε καμιά τάση μονοπόλησης, δεν βλέπουμε τα προβλήματα από μια στενή παραταξιακή κομματική σκοπιά. Νομίζουμε ότι όσο περισσότερες πολιτικές δυνάμεις συνενώνονται σε μια προσπάθεια που ωφελεί το κοινωνικό σύνολο, τόσο καλύτερα για όλους. Αυτή είναι η δική μας αντίληψη. Θα είμαστε, είμαστε και θα είμαστε στο πλευρό σας και πιστεύω ότι σε συντονισμό με τη διοίκηση της Ομοσπονδίας σας που κάνει τόσα πολλά για τον κλάδο μπορούμε να κάνουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα οποία ευελπιστούμε ότι με τη δική σας αγωνιστική συμπαράσταση και βεβαίως με την κοινοποίηση του προβλήματος σε όλη την κοινωνία στις σωστές διαστάσεις του θα μπορέσουμε να έχουμε και θετικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ πάλι για την πρόσκληση, είμαστε μαζί σας, την προσπάθειά σας και ελπίζω να πετύχουμε αρκετά πράγματα για το καλό όλων μας. Σας ευχαριστώ. Το πρόβλημά μας θα πρέπει να ξέρετε ότι είναι νομικό. Αυτό που πρέπει να ξυλώσουμε είναι ορισμένες διατάξεις του νόμου 4093 που περάσανε το Νοέμβριο του 2012 και σε 20 μέρες ακριβώς διαλύσανε το δίκτυο. Εκεί λοιπόν θα στοχεύσουμε, συνεργαζόμαστε με το νομικό τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ, συνεργαζόμαστε όμως με όλα τα κόμματα. Αλλά έχει αναλάβει αιχμή του δόρατος γιατί είναι και νομικός, το έχει πάρει απάνω το θέμα ο κ. Καπερνάρος και θα μιλήσει για όλα αυτά. Κύριε Καπερνάρο, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχουμε κατευθείαν στο ψητό και τον κύριο Πρόεδρο ευχαριστώ των Περιπτωριούχων και τον κύριο Πρόεδρο των Πρατηριούχων και τους εκλεκτούς συνάδελφων. Κυρίες και κύριοι, το θέμα σας σε πρώτο πλάνο δεν ενδιαφέρει την πολιτεία. Όλοι εμείς που συγκεντρωθήκαμε εδώ, να ξέρετε ότι τους είμαστε διάφοροι και εμείς. Αυτό θα το κατακτήσουμε. Επίκειται πόλεμος, χωρίς εισαγωγικά. Επαγγελματικός πόλεμος, ανθρωπιστικός πόλεμος, πόλεμος για δικαιωμάτων, αν θέλετε. Η πολιτεία ανέχεται να έχουν κλείσει μέχρι τώρα 530 περίπτωρα, το είπα και στη Βουλή στο νομό Αττικής. Εγώ έχω το γραφείο μου από το 87
και το δηλώνω και ως κατοικία στην Πατησίων 130 στην Κυψέλη και Τίνου. Στα 50 μέτρα πλάγια μεταξύ Τίνου και Κεφαλινία στο περίπτερο έκλεισε. Απέναντί μου διαγωνίως στα άλλα 50 μέτρα το περίπτερο που είναι μεταξύ Ιθάκης και Τίνου έκλεισε. Ψώνησε και από τα δύο περίπτερα. Τα πλησιέστερα σε μένα. Και τα δύο έκλεισαν. Θέλετε να κάνετε ραντεβού με τον Υπουργό και δεν σας δέχεται. Και σας λένε ότι έχουν δημοκρατία. Ψεύδονται, είναι ψεύτες. Είναι αντρίγκελα, είναι υποτελείς, γονιπετός υποταγμένοι. Αυτό που θα κατακτήσετε με τη βοήθειά μας, την ταπεινότητά μου, με τους εκλεκτότερους συναδέλφους που είναι εδώ απόψε από την ταπεινότητά μου, είναι μόνο με αγώνα. Με κανέναν άλλο τρόπο. Πίεση, νομικά, τύποι σαν τον Παπακοσταντίνου όταν έχουν πράξεις ή παραλήψεις που ακουμπάνουν στο ποινικό, μηνύσεις, αγωγές, έχετε εκλεκτούς νομικούς συμβούλους, επίθεση. Επίθεση για την κατάκτηση των δικαιωμάτων σας και για την άσκηση των υποχρεώσεών τους. Θα καταλάβουν ότι οι Έλληνες απυπνίστηκαν, ξυπνήσαμε, τελειώσαμε. Τα ψέματα τελείωσαν. Είμαστε υποχρεωμένοι εμείς οι βουλευτές να είμαστε δίπλα σας. Κατά το Σύνταγμα οι βουλευτές είναι οι υπηρέτες του λαού. Ο σκοπός μας, η δουλειά μας, όχι επαγγελματική δουλειά, αυτή η ιδιότητα, η τιμητική που φέρουμε, είναι η υπηρεσία του πολίτη. Πρώτα απ' όλα πρέπει να κατοχυρωθεί, και θα το απαιτήσουμε αυτό, η θωράκησή σας. Ποια είναι αυτή? Πρέπει να θεσμοθετηθεί η ποσόστοση στο εμπόριο ειδών καπνιστού. Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό. Ό,τι θέλουν, όπως θέλουν, όποτε θέλουν, με όποιο τρόπο θέλουν. Δεν δικαιούστε ένα μόνιμο ποσοστό. Να ξέρετε, να πείτε ότι εγώ κάνω αυτή τη δουλειά, θα έχω αυτό το ποσοστό από εκείνο το είδος, αυτό το ποσοστό από εκείνο το... Δεν έκανα τα κουμάντα σας. Εδώ μία ΕΠΗ, μία ανώνυμη εταιρεία και έχει ποινική προστασία. Και έρχεται μέσα σε ένα χώρο υγειονομικού ενδιαφέροντος και λέει θέλω αυτά να με πληρώσετε σύμφωνα με τα τετραγωνικά του καταστήματος. Και εσείς είστε φτερός στον άνεμο. Και στη σημερινή κατάσταση. Και πάλι δεν σας δίνω σημασία και πάλι δεν σας δέχεται ο Υπουργός. Εκείνο δε που πρέπει να προσεξούμε όλοι μαζί είναι να τηρηθούν επιτέλους οι νόμοι με τους κοινόχρηστους που είστε έρμεο σε όποιο δημοτικό συμβούλιο, σε όποια επιτροπή και στα παπτσίσια, τόσο η τιμή μονάδος, τόσο το τετραγωνικό για να κάνετε τη δουλειά σας. Και αυτό πρέπει να θεσμοθετηθεί, βεβαίως και αυτό είναι ευθύνη της Δημοτικής Αρχής. Το τρίτο και σπουδαιότερο που πρέπει να θεσμοθετήσουμε είναι το θέμα της ασφαλείας σας. Μην κοιτάτε οι περισσότεροι που είστε σε κεντρικά σημεία, φωτισμένα προς το παρόν. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοί σας που είναι σε απόμερα μέρη, που κλείνουν νωρίς τα περίπτερα, που κινδυνεύουν. Πόσα θύματα υπήρξατε ληστιών, εκβιάσεων, ακόμα και σωματικές βλάβες είχατε. Άνθρωποι που κινδύνευσαν τη ζωή τους για να μένουν κάνω. Τελειώνοντας, για να μην σας κουράζω, συνεργαζόμαστε και θα συνεργαστούμε. Οι του ΣΥΡΙΖΑ εκλεκτοί συνάδελφοι είναι περισσότεροι. Θα κάτσουμε να φτιάξουμε ένα νομοσχέδιο όπου θα τους πιέσουμε αφόρητα για να το περάσουν. Δεν είναι εύκολο. Παράδειγμα, έχω κάνει πρόταση νόμου να εξαφανιστεί το 923 από τον κώδικα πολιτικής δικονομίας για να μην εξευτελίζεται ο εκάστοτε υπουργός δικαιοσύνης, όπου από το 2000 έχει εκδοθεί μια μετάκλητη απόφαση από τον Άριο Πάγο και προσδιορίσε, όταν έκανε ανέρεση το γερμανικό δημόσιο, να καταβληθούν στους απόγονους της φασιστικής και ναζιστικής θηριωδίας στο δίστομο 28 εκατομμύρια ευρώ ως κεφάλαιο. Με τους στόχους είναι 80 και οι Γερμανοί αρνούνται να τα πληρώσουν. Θέλουν να αρχίσουν οι άνθρωποι αυτοί να κάνουν εκτέλεση με βάση αυτή την απόφαση που ίσχυσε ανέρεση το γερμανικό δημόσιο και την έγκασε για να πάνε να εκτελέσουν την περιουσία του γερμανικού δημοσίου στο ελληνικό κράτος. Τη γερμανική σχολή, τη Θεσσαλονίκη είναι προκειμένου. Γι' αυτό όμως τι πρέπει να γίνει, να υπογράψει με το 923 του κώδικα πολιτικής δικονομίας ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
Αυτοί οι ντροπιαστικά άτομοι που εξευτελίζουν το θεσμό και τους εαυτούς τους. Υπουργοί Δικαιοσύνης από το 2000 που εξεδόθηκε η αμετάκλητη αυτή απόφαση μέχρι σήμερα δεν υπογράφει κανένας. Έκανα επίκαιρη ερώτηση στον κύριο Αθανασίου, τον πρώην πρόεδρο της Ενώσεως Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος και μου απήντησε ότι δεν το κάνουν για να μην διαταραχτούν οι διεθνείς σχέσεις της χώρας. Έχουμε να κάνουμε με τέτοιους που μας κυβερνάνε. Τέτοιοι μας κυβερνάνε. Γι' αυτό επαναλαμβάνω για να κλείσω την παρένθεση, εκλεκτή και πολύ εμπειρότερη από την ταπεινότητά μου συνάδελφοι, θα συμπράξουμε, δεδομένο, εμείς είμαστε μικρότερος αριθμός πολιτών στο κίνημά μας, δεν είναι και πάλι εύκολο. Θέλει πολύ μεγάλο αγώνα για να περάσουμε αυτά τα δικαιότατα αιτήματά σας. Θα το κάνουμε. Τελειώνοντας, δεσμευόμενος ότι θα δουλέψουμε πάνω στο νομικό θέμα της πρότασης νόμου του νομοσχεδίου, της τροποποίησης του νόμου 4093 του 12, για να περάσουμε αυτά που απαραίτητος πρέπει να μπουν μέσα σε αυτό το νόμο, είτε τροποποιώντας αυτό, είτε να κάνουμε εκ νέου, θα δούμε τι θα γίνει, θα ξέρετε ότι θα δώσουμε κάθε δύναμη και κάθε ιχμάδα που έχουμε και θα διαθέσουμε. Όμως, πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, να είστε όλοι μαζί, στον αγώνα. Και θα πιέσουμε και όσον αφορά, βεβαίως σας υπόσχομαι ότι αν πάρω το Δήμο των Αθηναίων, παίζει μεγάλο ρόλο ο Δήμος των Αθηναίων στη δική σας ζωή. Αν πάρουμε το Δήμο των Αθηναίων, από εκεί αρχίζει αυτό που δεν έχουν διανοηθεί. Δεσμεύομαι σε εσάς, εάν πάρουμε το Δήμο. Σας λέω λοιπόν, ο αγώνας κοινός, η προσπάθεια κοινή, ο πόλεμος χωρίς εισαγωγικά κοινός και ακολουθούμε έναν δρόμο ο οποίος δεν έχει πισωγύρισμα. Προχωράμε μπροστά και πιστεύω ότι όλοι μαζί πολύ δυνατά θα καταφέρουμε τουλάχιστον να καταλάβουν ότι έχουμε αξιωματικά απαιτήσεις για να διεκδικήσουμε τα δικαιώματα αυτά και κυρίως να υποχρεωθούν να μας δώσουν πίσω αυτά που αξίζουμε και το κάτω-κάτω που δικαιούμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο οποίος είναι και υποψήφιος στον Πειραιά και επειδή έχει μιλήσει με τη Δημοτική Αρχή για ένα επίκαιρο θέμα που πάνε να ξυλώσουν πολλά περίπτερα συναδέλφων, θα μας τοποθετηθεί και να ξέρουμε συντονισμένα τι μπορούμε να βοηθήσουμε ή πού μπορούν να μας βοηθήσουν. Κύριε Δρίτσα, έχετε τον λόγο. Γεια σας και από μένα. Εύχομαι η σημερινή συγκέντρωση να είναι το ξεκίνημα μια μεγάλη κινητοποίηση όλου του κλάδου και να έχει καλή προοπτική και πολύ θετικά αποτελέσματα. Όντως χρειάζεται αγώνας ενωτικός. Χρειάζονται όλες οι ενώσεις του κλάδου σας, όλα τα σωματεία, όλες οι ιδιαίτερες ενασχολήσεις να ενωθούν σε μια γροθιά. Να πούμε ευθύς εξ αρχής ότι ακόμα κι αν η βάση που θίγεται άμεσα και κυρίως και καταραίει και όλο το πλέγμα προστασίας που υπήρχε μέχρι τώρα όσο υπήρχε αφορά τα περίπτερα και τους περιπτερούχους, πάνω σε αυτή την κατάρρευση της άμυνας και της προστασίας των περιπτέρων κτίζεται και η κατάρρευση της προστασίας και αυτού που εύστοχα αναφέρθηκε η μικρή λιανική, όπως και τα συμφέροντα και οι επιδιώξεις και η επιβίωση των πρατηρίων και όλα αυτά. Πιστεύω ότι είναι ένα πρόβλημα που ενώνει όλους όσους έχετε την ιδιαίτερη ενασχόληση στον κλάδο και δεν χωρίζει. Και πρέπει ακριβώς πάνω σε αυτό να γίνει προσπάθεια όλοι μαζί σε ενιαία βάση. Θα είναι αυτό που θα δυναμώσει τον αγώνα. Είναι σημαντικό γι' αυτό να ξεκινήσουμε από την κατοχήρωση
του παραδοσιακού περιπτέρου στην Ελλάδα. Το ξέρετε, δεν θα χρειαστεί να σας κάνω ιστορική αναδρομή, αλλά ξέρετε καλά ότι όλη αυτή η παράδοση που δημιούργησε το ελληνικό περίπτερο, που έχει γεννήσει πολιτισμό, ταυτότητα και μια σχέση επικοινωνίας, όπως εύστοχα επεσήμανε και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, ξεκινά από μια φροντίδα του ελληνικού κράτους σε ιδιαίτερες συνθήκες για την προστασία ανθρώπων που είχαν βρεθεί σε ιδιαίτερη δύσκολη κατάσταση μέσα από τους πολέμους και τις μεγάλες εθνικές καταστροφές και κοινωνικές καταστροφές. Η προστασία των αναπήρων πολέμων. Αυτό κατοχύρωσε μια πολύ σπουδαία και κρίσιμη σημασία παράμετρο, ότι η άσκηση του επαγγέλματός σας, ανεξάρτητα από τις εξελίξεις και ό,τι έχουμε σήμερα όπως έχει διαμορφωθεί, δεν αφορά ένα εμπόριο γενικώς, δεν αφορά ένα ελεύθερο επάγγελμα, αφορά μια ρύθμιση κοινωνικής προστασίας για ευπαθείς ομάδες που σε άλλες εποχές είχαν αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τώρα στις συνθήκες της κρίσης γενικεύονται και έχουν τα χαρακτηριστικά της απειλής να φτωχοποιηθούν, να περάσουν στην κατηγορία της φτώχειας, όλο ένα και μεγαλύτερα περισσότερα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας, και εσείς το ζείτε και το βιώνετε καθημερινά. Αυτό δηλαδή που αποτελεί μέσα από τη διαδρομή των χρόνων πάγια νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων, υποχρέωση της πολιτείας που απορρέει άμεσα και από το άρθρο 21 του Συντάγματος. Το περίπτερο έγινε γι' αυτό το λόγο θεσμός και γι' αυτό το λόγο είχε σε προηγούμενες εποχές μία δυνατότητα να υπάρχει, να επιβιώνει και να συντηρεί πολύ μεγάλο αριθμό Ελλήνων και Ελληνίδων και οικογενειών και να διαμορφώσει και την δική του ταυτότητα. Έτσι λοιπόν διασφάλιζε την οικονομική ενίσχυση ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, αποκλείοντας τουλάχιστον άμεσα, γιατί έμεσα οι εξελίξεις των τελευταίων δύο δεκαετιών άλωσαν και τον κλάδο σας, αποκλείοντας άμεσα τους καπνοβιομήχανους από το τελικό σημείο πώλησης του καπνού. Αυτό ήταν μεγάλο όπλο στα χέρια σας και στα χέρια της παράδοσης του κλάδου. Και απ' την άλλη το περίπτερο απετέλεσε ένα ελεγχόμενο τελικό σημείο πώλησης καπνικών προϊόντων, προϋπόθεση που είναι αναγκαία και για τον έλεγχο και για την τήρηση κανόνων. Και αυτοί παραβιάστηκαν και αυτοί εν συνεχεία αλώθηκαν κυρίως από την πίεση και τη δράση των μεγάλων εταιριών. Είτε αυτές είναι οι καπνοβιομηχανίες, είτε είναι οι βιομηχανίες των άλλων προϊόντων που τα περίπτερα και τα καταστήματά σας πολλούν. Εδώ, από το 2010, έχουμε τη μεγάλη τομή. Αρχίζουν οι κυβερνήσεις των μνημονίων να υλοποιούν και στον δικό σας κλάδο τη γενική γραμμή του ανοίγματος των αγορών και της απελευθέρωσης των επαγγελμάτων. Παρά το γεγονός ότι όλη η νομοθεσία ήταν αρκετά ισχυρή και κατοχύρωνε μια κατάσταση όπως σας την περιέγραψα πριν και που σας έδινε ακριβώς αυτά τα ηχέγγυα. Αυτή η νομοθεσία δεν έχει καταργηθεί στην πραγματικότητα. Την έχουν ξεπεράσει με τους νέους νόμους χωρίς να καταργήσουν τους παλιούς. Και εδώ θα αναφερθώ στο ότι με παρεμβάσεις που κάναμε και εμείς και που θέσαμε το ζήτημα με σειρά ερωτήσεων και σειρά ανακοινώσεων, φτάσαμε στο σημείο να έχουμε στα χέρια μας και έχετε στα χέρια σας, χάρη σε αυτές τις πιέσεις, μια γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία είναι πολύ ευνοϊκή και η οποία ακριβώς
δίνει τη δυνατότητα να είναι η γνωμοδότηση 151 του 2013 του 4ου τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με την οποία γίνονται δεκτά ότι η χορήγηση άδειας περιπτέρου δεν αποτελεί επάγγελμα, αλλά αποτελεί κοινωνική ενίσχυση, χορηγείται σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες στο πλαίσιο του άρθρου 21 του Συντάγματος και κατά συνέπεια δεν επιτρέπεται σε αυτές τις άδειες να γίνεται εφαρμογή του νόμου 39-19 του 11. Αυτό το λέει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους από τους 4 υπουργούς που είχαμε απευθυνθεί με την ερώτησή μας, τότε η κυρία Σκοπούλη, υπουργός Υγείας τότε, το έστειλε στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Και από εκεί ήρθε αυτή η απόφαση. Και επίσης ότι με το άρθρο 2 του νόμου 3730 του 2008 απαγορεύεται η τοποθέτηση προϊόντων καπνού σε προθήκες καταστημάτων εξαιρωμένων των καταστημάτων αφορολογήτων ειδών, των περιπτέρων και των καταστημάτων που πωλούν αποκλειστικά προϊόντα καπνού. Αυτό είναι μια γνωμοδότηση. Δεν λύνει το πρόβλημα, δεν θεσμοθετεί τίποτα. Δείχνει όμως ότι και στην κρίσιμη εκείνη στιγμή μπορούσε να παλευτεί και παλεύτηκε και μπορεί και από εδώ και πέρα να παλευτεί μια άλλη κατεύθυνση για απέναντι στις κυβερνητικές επιλογές. Τώρα όμως, με τις νομοθετικές ρυθμίσεις, και δεν σας κουράσω, ήδη αναφέρθηκαν και από τον κύριο Καπερνάρο εύστοχα, και ακριβώς και εμείς δηλώνουμε, και ο δήλωσε ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, την διάθεσή μας και την πρόθεσή μας να συνεργαστούμε και με εσάς και με όλους τους συναδέλφους και πράγματι στη Βουλή να θέσουμε όλα τα όπλα που μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μας για να πιέσουμε στην κατεύθυνση να σταματήσει αυτή η εξέλιξη. Έχουμε ήδη μια σειρά από νομοθετικές ρυθμίσεις που όχι μόνο δεν σας κατοχυρώνουν, αλλά στην πραγματικότητα στο όνομα της απελευθέρωσης του επαγγέλματος ανοίγουν τα πράγματα και ταυτόχρονα, αναθέτοντας τη διαχείριση του Υπουργείου Εσωτερικών, δίνουν τη δυνατότητα στους Δήμους να κάνουν μία χωρίς έλεγχο και χωρίς κανόνες και χωρίς κριτήρια και χωρίς σεβασμό στις ήδη υπάρχουσες κατακτημένες από χρόνια επαγγελματικές δραστηριότητες είτε περιπτέρων είτε λιανεμπόρων, να κάνουν μια δικιά τους αναδιανομή των χώρων εγκατάστασης περιπτέρων με κριτήρια που ο κάθε δήμαρχος, αν είναι έντιμος, καθαρός, διαφανής και δημοκρατικός, μπορεί ίσως σε συνεργασία μαζί σας να το ορίσει. Αλλά αν δεν είναι, και συχνά οι πιέσεις, όπως ξέρουμε, είναι πάρα πολύ μεγάλες, τότε γεια πυρή μυχθή του. Εξαφανίζονται περίπτερα δεκαετιών και θα εμφανιστούν σε θέσεις φιλέτο περίπτερα ημετέρων. Αυτή είναι η εξέλιξη. Και τώρα, σύμφωνα με τις πολύ βάσιμες πληροφορίες που και εσείς και εμείς έχουμε στο σχέδιο νόμου που επεξεργάζεται το Υπουργείο Εσωτερικών, επίκειται η χαριστική βολή στο καθεστώς άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου. Τελειώνει λοιπόν κάθε κατοχύρωση, δεν προωθείται, όπως και σε αυτά συμφωνούμε που έθεσε ο κ. Καπερνάρος, τα ζητήματα σε σχέση με το ποσοστό κέρδους, τα ζητήματα σε σχέση με τη χωροθέτηση, τα ζητήματα δηλαδή πράγματα που κατοχυρώνουν ένα επάγγελμα. Δεν προωθείται, αντίθετα προωθείται η περαιτέρω αποδυνάμωση κάθε μέτρου προστασίας. Στον Πειραιά, που έχω ως πειραιώτης γέννημα δρέμα πλήρη γνώση της εικόνας και της διαδρομής του δικού σας κλάδου, έχω πολλές φορές ασχοληθεί και ως δημοτικός σύμβουλος και παλιότερα υποψήφιος δήμαρχος και τώρα πάλι θα είμαι υποψήφιος δήμαρχος, στις νέες συνθήκες και ως βουλευτής, έχουμε πράγματι ένα ακραίο φαινόμενο. Γιατί μαζί με όλα αυτά έχουμε και την έλευση του τραμ που χρησιμοποιείται προκειμένου ως πρόσχημα. Η μελέτη του τραμ του 2006 στον Πειραιά προέβλεπε την απομάκρυνση ενός περιπτέρου.
Τώρα φτάσαμε στο σημείο, στο όνομα του Τραμπ, να πλησιάζουμε τα 200 περίπτερα. Θα γίνει γύρμα διάμο κλάδος στον Πειραιά γύρω από αυτό. Και ο Δήμαρχος επιμένει ότι έχει το δικό του σχέδιο και στέλνει ήδη προσκλήσεις να ορίσετε εσείς σε ποια θέση θέλετε να μεταφερθείτε. Το οποίο υποκρύπτει και ένα κίνδυνο περαιτέρω να θεωρηθείτε, εάν εσείς προσχωρήσετε και δηλώσετε σε ποια θέση θέλετε να μεταφερθείτε, στον Πειραιά πάντα μιλώ, να ερμηνευτεί αυτό ως εθελούσια. Έτσι. Να μην αξιώσουν αποζημίωση. Μεταφορά, άρα και το κόστος της μεταφοράς να λαμβάνεται εσείς και όχι ο Δήμος ή η Τραμ ΑΕΠΣ. Ακόμα και σε αυτό το επίπεδο υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Πέρα όμως από αυτό που πείτε ότι αυτό θα ρυθμιστεί, θα εγγυηθεί ο Δήμος ή η Τραμ, δεν ξέρω τι. Όλο το πλαίσιο αυτό είναι παράδεικτο. Χθες το βράδυ επισκέφτηκα τον Δήμαρχο για άλλο λόγο, βράδυ μετά από μια παράσταση των Κρητών, μια εκδήλωση για τα 100 χρόνια της Ένωσης της Ελλάδας με την Κρήτη στο Δημοτικό Θέατρο, που ήταν και ο Δήμαρχος, του ζήτησα να τον δω μαζί με συνεργάτες και δημοτικούς συμβούλους της παράταξής μας σχετικά με τις νέες μονοδρομήσεις και τα προβλήματα που είχαμε και εμείς παρατηρήσει από το πρωί που τριγυρνάγαμε την πόλη, τι προβλήματα είχαν παρουσιαστεί. Και με την ευκαιρία, επειδή εκεί υπήρχε ένα πνεύμα συνεννόησης, γιατί και τις δικές μας επισημάνσεις τις είχαν κάνει και οι ίδιοι και οι υπηρεσίες του Δήμου και όποιες βελτιώσεις άμεσα θα χρειαστούν να γίνουν, ελπίζω ότι θα γίνουν, εκεί του έδωσα και το θέμα των περιπτέρων και του είπα, αν εδώ έχουμε ένα πνεύμα συνεννόησης, στα περίπτερα θα μας βρείτε απολύτως απέναντι και θα γίνει πραγματική μάχη. Και μου είπε, σε περιμένω, έχω για όλα απαντήσεις, τα έχω λύσει όλα και όλα είναι μια χαρά. Εν πάση περιπτώσει, επειδή ξέρετε καλύτερα από μένα ότι τίποτα δεν είναι μια χαρά, και αναφέρω το Δήμο Πειραιά μόνο και μόνο ως παράδειγμα. Το πρόβλημα είναι πανελλαδικό και είναι παντού. Δεν περιορίζεται στον Πειραιά. Όμως εκεί έχει μια οξύτητα, γιατί έχουμε και τις εξελίξεις με συνολικές αλλαγές που συντελούνται στην πόλη αυτό το διάστημα. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, η κατοχήρωση του επαγγέλματός σας, με οποιαδήποτε ιδιότητα και αν εμπλέκεστε στην πώληση καπνικών προϊόντων και την συνολική άσκηση αυτού του επαγγέλματος, είναι κέρια σημασία ζήτημα. Δεν είναι δυνατόν άλλος ένας κλάδος της ελληνικής οικονομίας που έθρεψε γενιές, που ανέστησε οικογένειες, που στήριξε πορείες ζωής, που μόρφωσε παιδιά, που δημιούργησε αξιοπρέπειες και περηφάνεια σε ανθρώπους να ζουν από το βιός τους και από τη βιοπάλη τους. Δεν είναι δυνατόν άλλος ένας κλάδος στο όνομα της απελευθέρωσης των αγορών να εξαφανίζεται, να συντλίβεται και να μπαίνει πια σε μια άλλη διαδικασία που μόνο οι μεγάλες βιομηχανίες θα ωφεληθούν από αυτό. Και ξέρετε πολύ καλά, ακόμα και η φορολόγηση αυτή η τελευταία, πόσο μείωσε στην πραγματικότητα με άμεσο τρόπο το δικό σας πια ανύπαρκτο ποσοστό κέρδους, μέσα από τους μηχανισμούς που λειτουργούν και πώς μετακυλίουν όλα αυτά, πόσους εκβιασμούς δέχεστε για την προκαταβολή των παραγγελωμένων προϊόντων, πόσα και πόσα πράγματα είναι καθημερινά στην δική σας βιωμένη οδυνηρή πραγματικότητα. Για όλα αυτά λοιπόν πρέπει να ενημερωθεί και η ελληνική κοινωνία, γιατί είστε ένας κλάδος που μέχρι τώρα έχει συμπάθεια, έχει γεννήσει τη συμπάθεια. Οφείλουμε λοιπόν όλοι μέσα στη Βουλή, έξω από τη Βουλή, παντού να διαμορφώσουμε ένα τείχος προστασίας για τον κλάδο σας και ταυτόχρονα εσείς μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους, τους άλλους επαγγελματίες να σχεδιάσετε στις σύγχρονες συνθήκες και με επίλυση πιθανών παλαιότερων παθογενειών που μπορεί εδώ ή εκεί να παρουσιάζονται
να σχεδιάσετε μια νέα μέρα και για το δικό σας κλάδο και να ενταχθείτε στο μεγάλο ποτάμι που ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να κινήσει την ελληνική κοινωνία, στο ποτάμι της δημοκρατικής παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Με αυτές τις σκέψεις, ναι, νομίζω ότι η συνεργασία, περιμένουμε τις προτάσεις σας, την πρόταση νόμου που από ό,τι μαθαίνω έχετε σχεδιάσει, και εμείς αρρωγοί και συνεργάτες σε αυτή την προσπάθεια νομίζω ότι στο τέλος θα πετύχουμε. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Νικολόπουλος Νίκος, το οποίο όμως θα σας πω κάποια πράγματα για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί τον ξέρω χρόνια. Είναι ο άνθρωπος που έσπασε το κατεστημένο και μας έβαλε στην τηλεόραση. Και μόνο για αυτόν τον ευχαριστούμε, γιατί περάσαμε στην κοινή γνώμη κάποια πράγματα που νόμιζε η κοινή γνώμη ότι εμείς είμαστε εκατομμυριούχοι. Τον ευχαριστούμε θερμά. Κατεβαίνει. Λοιπόν, Νίκο, πες τα. Μην τρομάξεις, δεν θα βγάλω λόγο. Μια απορία θα διατυπώσω και θα κατέβω από το βήμα και θα με συγχωρήσετε που δεν θα μείνω, γιατί τρέχω και δεν φτάνω. Τα είπαν οι συνάδελφοι, άλλωστε πολλές φορές τα έχω ακούσει από το Προεδρείο σας, τα έχω μεταφέρει στη Βουλή με πολλές ερωτήσεις, με απαντήσεις της πλάκας, όπως ακούσατε και πριν και από άλλους συναδέλφους να λένε. Η απορία μου λοιπόν είναι πως αφού έχουμε όλη αυτή τη στέρεη επιχειρηματολογία, την ακούσατε, γιατί να την επαναλάβω, την έχετε ανάγκη? Γιατί δεν περνάει το σωστό, το δίκαιο? Άκουσα από το φίλο μου τον πρόεδρο να λέει ότι το πρόβλημα είναι νομικό. Και να σας πω την αλήθεια, είπα να σηκωθώ να φύγω εκείνη τη στιγμή, γιατί εγώ δεν είμαι νομικός, δεν είμαι δικηγόρος και λέω έκανε λάθος. Με κάλεσε μάλλον, γιατί μπορεί να νομίζει ότι είμαι νομικός. Ξέρετε, δεν είναι νομικό το πρόβλημα. Πολιτικό. Αν ήταν έτσι, θα βρίσκαμε και έχουμε, μάλλον τι να βρίσκαμε, έχουμε εδώ τον Καπερνάρο, έχουμε τον δικό σας τον άνθρωπο. Α, θα φτιάχναμε, όπως ακούστηκε, μία πρόταση νόμου. Οι άνθρωποι θα το καταλάβαιναν ότι δεν ξέρανε καλά νομικά γράμματα και θα λυνόταν το πρόβλημα. Είναι έτσι? Και αν δεν είναι έτσι, γιατί δεν ακούνε εσάς? Γιατί δεν ακούνε εμάς? Εδώ ξέρετε, τώρα είναι η σκληρή απάντηση που ο καθένας πρέπει να δώσει με τον εαυτό του. Πρώτα με τον εαυτό του, μετά με τα παιδιά του και μετά με την κοινωνία. Ξέρετε, σε ποια δύσκολη θέση βρίσκομαι όταν μιλάω με φίλους μου που συμπορευτήκαμε πολλά χρόνια στον ίδιο χώρο και τους βάζω αυτό το δίδυμο. Ρε παιδί μου, γιατί δεν το κάνουν τότε και γιατί κάνουν το άλλο? Δεν θα σου απαντήσω εγώ, θέλω εσύ να απαντήσεις τον εαυτό σου. Εγώ δεν θέλω να κάνω τον καθοδηγητή κανενός, αλλά επιτέλους πρέπει να γίνει ο καθένας μας καθοδηγητής του εαυτού του. Και άμα απαντήσει, τότε δεν θα έχουμε άδειες αίθουσες. Ευτυχώς δηλαδή που δεν ήρθε η κάμερα, να σου πω την αλήθεια, που έλεγες να έρθει. Γιατί αν έβλεπε οι συνέλληνες ότι να δεν μπορέσαμε να μαζευτούμε ούτε εμείς, οι μένους βουλευτές που δεν ήρθαν θα έλεγανε καλά κάθαμε και δεν ήρθαμε, αφού ούτε οι ίδιοι δεν ενδιαφέρονται. Οι δε κυβερνητικοί πάλι θα λέγανε έχουμε βρει καλύτερο στασίδι, έχουμε βρει καλύτερους συμμάχους. Λαθρέμποροι είναι. Λαθρέμποροι. Αλλά με τους λαθρέμπορους αυτοί προχωράνε. Και το πρωί που βγήκε στο κανάλι ο φίλος μου ο πρόεδρος, του λέω μωρέ παιδί μου, λέμε λαθρέμπορους και όλοι ξέρουμε ποιους λέμε. Και αυτοί οι λαθρέμποροι περνάνε το Μέγαρο Μαξίμου. Και το ξέρει όλη η Ελλάδα. Ξέρει και τα ονόματα όλη η Ελλάδα. Προχτές έγραφε μια εφημερίδα, και μάλιστα η εφημερίδα του χώρου που στηρίζει τη σημερινή κυβέρνηση, ότι
ένας μεγάλος γνωστός λαθρέμπορος στα κάψιμα, έχει ορίσει, λέει, και πολλά πρόσωπα της κυβέρνησης. Το έλεγε η εφημερίδα. Και άρα, λέει, αφού έχει πιάσει τα πόστα με δικούς του ανθρώπους, τι τον πειράζει. Νομίζω ότι κάτι δεν κάνουμε καλά. Ψάχνω να το βρω. Όταν θα το βρω θα σας το πω, δεν το ξέρω. Αλλά γιατί αυτοί δεν μας υπολογίζουν, πρέπει να το ψάξουμε εμείς. Γιατί με αυτό θα κλείσω. Αλήθεια το λέω και δεν θέλω να παραξηγηθεί. Ναι, πιστεύω ότι ο Καπερνάρος θα μπορούσε εμένα να μου δημιουργήσει εκείνο το συνέστημα που καταρχήν θέλω και μετά από όρημη κρίση να πω, ας στηρίξω ρε παιδί μου τις προσδοκίες μου σε αυτόν αν γίνει δήμαρχος. Γιατί είπε εδώ πέρα ότι εγώ αν γίνω δήμαρχος θα συγκρουστώ. Άκουσα για τον Πειραιά με τόση λεπτομέρεια να λέει ένας άλλος καλός συνάδελφος. Δεν είμαστε στον ίδιο χώρο, εγώ ξέρετε δεν ανήκω ούτε στους ανεξάρτητους Έλληνες ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά άκουσα ότι έχει περπατήσει τις γειτονιές, ότι ξέρει σημείο προς σημείο που βρίσκονται τα περίπτερα, ποια μετακινούνται. Θα μπορούσε το ίδιο πάλι. Αλλά όταν ξέρετε, ακούω για παράδειγμα έναν άλλο υποψήφιο δήμαρχο της Αθήνας. Φίλο μου κατά τα άλλα, όλοι φίλοι είμαστε. Ότι θα παραιτηθεί όταν γίνει δήμαρχος, αν δεν τα καταφέρει. Τι να σας πω. Τι να σας πω δηλαδή. Γιατί οι επικοινωνιολόγοι είπανε ότι η λέξη παραίτηση μετράει σήμερα. Άρα θα βάλουμε τίτλο ότι θα παραιτηθεί. Αρέσει λοιπόν αυτό το θα παραιτηθεί, αλλά ξέρετε πόσο μεγάλη απόσταση θέλει. Να πεις ότι παραιτήσει από τις αιμονές που είχες, από τις απόψεις που είχες, από αυτό που δεν τολμάς να πεις και θα κλείσω με αυτό που ξεκίνησα. Ότι οι άνθρωποι που σήμερα είναι στην κυβέρνηση δεν είναι για τη χώρα. Δεν είναι για σας. Δεν είναι για μας. Το λένε κάθε μέρα μόνοι τους. Δεν κάνουμε, λέει, τη δικιά μας πολιτική. Και βρισκόμαστε σε αυτόν εδώ το χώρο που υπόθηκαν τα μεγαλύτερα ψέματα στις τελευταίες εκλογές. Εδώ στο χώρο του Ζαπίου. Αν θέλετε, και εγώ ο τελευταίος των 300 θα είμαι κοντά σας στα προσκλητήρια που εσείς θα κάνετε. Αλλά ξέρετε, πήγαινε και έρχομαι δεν γίνεται. Πρέπει να πάμε όλοι μαζί και να γίνουμε όλοι μπροστινοί. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα στα βαθιά, γιατί μέχρι τώρα η κοινή γνώμη ξέρει λαθρεμπόριο, είναι η κορυφή του παγόβουνου και πάμε να πούμε κάποια πράγματα τι ακριβώς κρύβεται πίσω από αυτό που λέμε μικρή Λιανική και το βασικό που κρύβεται είναι η διάλυση του Ταμείου Αρρωγής και Θυμάτων Πολέμου. Έχει γίνει κατάκριση πάνω από 30 εκατομμύρια, πάνω να το εξαφανίσουν και να το ακούσουν καλά οι πολιτικοί σήμερα που είναι εδώ. Βρίσκεται ο καθήλυνα αρμόδιος να μιλήσει γι' αυτό ο νομικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας Αναπήρων, ο κύριος Πετρόπουλος. Της Ομοσπονδίας, αλλά πάνω απ' όλα βρίσκεται ο τελευταίος των Μοϊκανών. Είναι ο πρόεδρος των Αναπήρων, ο κύριος Λιμπερόπουλος, τον άφησε επίτηδες πίσω για να μου διαμαρτύρεται, αλλά βρίσκεται και ένας παρατηρητής, απόστρατος, αξιωματικός μέσα εδώ, διότι το θέμα θα σηκωθεί τόσο πολύ στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, γιατί πέραν όλων των άλλων έχουν κάνει και ένα μεγάλο έγκλημα. Κάνανε με το 40-93 συνταγματική παράβαση όσον αφορά το ευεργέτημα των αναπήρων. Τυχώς από την πολιτεία τελευταίως έχουν διαγραφεί από παντού. Αναφέρονται μόνο στο άρθρο 21 του συντάγματος,
βάσει του οποίου εδόθησαν με νόμους εν συνεχεία ως προνόμια και όχι ως δικαιώματα στους ανάπηρους και θύματα πολέμου οι άδειες εκμεταλλεύσεως προϊόντων και οι άδειες πωλήσεως καπνοβιομηχανικών προϊόντων. Σήμερα οι ανάπηροι και τα θύματα πολέμου έχουν φτάσει σε σημείο εξαθλίωσεως. Δεν θα αναφερθώ στις περικοπές των συντάξεων και των επιδομάτων, αλλά μόνο στο θέμα για το οποίο συζητάμε σήμερα, δηλαδή στις άδειες των περιτέρων. Το κακό ξεκίνησε με τον Καλλικράτη το 2010, όταν οι αρμοδιότητες μεταβιβάστηκαν στους Δήμους. Οι Δήμοι άρχισαν αμέσως στις αυθαιρεσίες. Δήμαρχος έβαλε συνεργείο με βαριοπούλες και έσπασε το περίπτερο επειδή το είδε κλειστό ένα μήνα, ενώ το θύμα πολέμου βρισκόταν στο αντικαρκυνικό χειρουργημένο με καρκίνο. Δήμαρχοι στέλνουν σημειώματα και λένε το περιπτερό σου το έχεις κλειστό, εάν σε τόσες μέρες δεν το ανοίξεις θα στα αφαιρέσουν. Πάνε και το σηκώνουν και ψάχνουμε για να βρούμε τα περίπτερα. Στέλνουμε εξώδικα, διαμαρτυρόμεθα και μετά από αυτό για να καλυφθούν στέλνουν σημείωμα και λέει το περιπτερό σου είναι ακάταρτο και αν δεν το καθαρίσεις θα στο σηκώσω. Προχώρησαν κατά αυτόν τον τρόπο από το 2010 μέχρι το 2012. Τι κάνανε εδώ είχαν τις αρμοδιότητες? Δεν εξέδωσαν καμία άδεια παραχωρήσεως περιπτέρου σε ανάπηρους και θύματα πολέμου. Είχαμε 13.000 μέλη και κυρίως ανάπηροι είναι λίγοι, θύματα πολέμου, πάρα πολλά αναποκατάστατα. Δεν έδωσαν καμία άδεια. Γιατί? Διότι ήξεραν ότι εν συνεχεία θα επακολουθήσει κάτι άλλο που θα τους ευνοήσει. Και τι ήταν αυτό που αποκολούθησε? Ήρθε ο νόμος 4.093 του 12, που τι έκανε? Με πρόσχημα το νόμο 39.19 την απελευθέρωση των επαγγελμάτων, ενώ δεν έγινε απελευθέρωση των επαγγελμάτων, έγινε το αντίθετο. Έδιωξε τις άδειες, δηλαδή κατήργησε το προνόμιο των αναπήρων και θυμάτων πολέμου, δεν χορηγείται πλέον, δεν αναφέρεται πουθενά στο νόμο ανάπηρος ή θύμα πολέμου. Αλλά πού χορηγούνται οι άδειες περιπτέρων? Κατά 70% στους Δήμους και 30% στα ΑΜΕΑ και στους πολυέθνικους. Οι ανάπηροι πολέμου φύγανε, τελείωσε από τη μέση. Και δεν είναι το μόνο η ανάπηρη πολέμου, για να μην νομίσουμε ότι μόνο εμείς είχαμε αυτό το προνόμιο. Το προνόμιο αυτό είχε επεκταθεί και στους αναπήρους αμάχου πληθυσμού, ειρηνικής περίοδου, εθνικής αντίστασης, δημοκρατικού στρατού, στους τραυματιστέντες στην Κύπρο, ήταν πολλές κατηγορίες. Ποια απελευθέρωση έγινε τότε του επαγγέλματος, αν το θεωρήσουμε επάγγελμα? Δεν έγινε καμιά απελευθέρωση. Αντιθέτως, συσπηρώθησε τρία πράγματα. Δήμοι, πολυτεχνή και ΑΜΕΑ. Όλοι οι άλλοι φύγανε από τη μέση. Έχουμε απελευθέρωση. Και έρχεται πράγματι η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, την οποία εμείς επιχειρήσαμε να μέσω των Υπουργείων να την εφαρμόσουν, να την κάνουν αποδεκτή και το ΜΕΝ Υπουργείο Υγείας την έκανε αποδεκτή. Όταν πήγαμε όμως στο Υπουργείο Εσωτερικών, όχι πήγαμε, δεν μας δέχτηκε το Υπουργείο Εσωτερικών, στους Δήμους μας λένε αυτό δεν την έκανε αποδεκτή το Υπουργείο Εσωτερικών, τι θέλετε. Και εδώ το παραπονό μας είναι για τους ανάπηρους και τα θύματα πολέμου μεγαλύτερο από ότι είναι για την τάξη εδώ των μισθωτών ή των προμηθευτών καπνοβιομηχανικών προϊόντων. Διότι για μας έχει πάψει κάθε ευαισθησία εκ μέρους των κυβερνώντων και κυρίως των υπουργών. Τέσσερι υπουργοί εθνικής αμήνης, τελευταίοι, στους οποίους υπαγόμεθα και υποτίθεται ότι αυτοί έχουν την εποπτεία των προβλημάτων όλων των αναπήρων και θυμάτων πολέμου. Δεν μας έχουν δεχθεί κανένας. Τελευταίος δε που οι αρμοδιότητες μεταφέρθησαν στο Υπουργείο Εσωτερικών και οι δύο υπουργοί, και ο Μνήν και ο προηγούμενος, δεν μας δέχτησαν επίσης. Και όχι μόνο δεν μας δέχτησαν και είναι λυπηρών, διότι ο τελευταίος υπουργός εσωτερικών είχε κάνει επερώτηση στη Βουλή και ζητούσε
να μάθει και τι ενέργειες θα γίνουν για να αποκατασταθούν οι ανάπηροι και τα θύματα πολέμου των οποίων είχαν στερήσει το προνόμιο. Τώρα δε που έγινε υπουργός δεν μας δέχεται, παρά τα υπομνήματα που έχουμε στείλει, παρά τα φαξ κάθε τόσο. Στέλνουμε, δυστυχώς δεν μας έχει δεχτεί ούτε μία φορά. Μας έχει και αυτός ξεγράψει, όπως μας έχουν ξεγράψει και από όλα τα νομοθετήματα στα οποία δεν αναφέρονται, όπως είπα, οι ανάπηροι και τα θύματα πολέμου. Ήθελα να αναφερθώ και γιατί είναι κλειστά τα περίπτερα. Το πρώτο θέμα είναι αυτό το οποίο σας είπα, ότι οι Δήμοι από το 10 και μετά δεν εξέδωσαν άδειες παραχωρήσεως των περιπτέρων. Πρώτο θέμα αυτό. Δεύτερο, με τον νόμο 4.093 επευλήθη τέλος και στο χώρο που καταλαμβάνει το Κουβούπλιο. Αποτέλεσμα τι ήταν αυτό. 1.500 ανάπηροι και θύματα πολέμου υπέβαλαν παρετήσεις από το δικαίωμα, από το προνόμιο αυτό της παραχωρήσεως της αδείας του περιπτέρου. Διότι αφού δεν μπορούν να το νοικιάσουν, δεν έχουν κανένα έσοδο, θα πληρώνουν από πάνω. Γι' αυτό σήμερα παρουσιάζεται κυρίως η Αθήνα, αλλά και οι άλλες μεγάλες πόλεις, να έχουν μια τέτοια εικόνα εγκαταλείψεως όλων των περιπτέρων. Δυστυχώς, όπως έχουν τα πράγματα, για τους ανάπηρους και τα θύματα πολέμου θα είναι ακόμη χειρότερα. Διότι ο νόμος 4.093 ανέφερε μόνο μία διάταξη, η οποία λέει, χωρίς να αναφέρει πάλι, όπως είπα, ανάπηροι και θύματα πολέμου, οι υφιστάμενες άδειες διατηρούνται και δεν μεταβιβάζονται ούτε κληρονομούνται. Τι συμβαίνει τώρα? Πεθαίνει ο ανάπηρος σε ηλικία 90 ετών και πάει η καημένη η χείρα που μπορεί να πλησιάζει και αυτή τα 90 και τόσα χρόνια τον περποιεί το κατάκητο τυφλό ή χωρίς πόδια ή χωρίς χέρια και της λένε δεν δικαιούσε το περίπτερο. Περιορίζεσαι μόνο στην πολεμική σύνταξη, στα 490 ευρώ. Δεν δικαιούσε περίπτερο. Όχι μόνο, αυτό είναι το πιο βασικό. Και να καταφθάνουν σε εμάς και να έρχονται κλαίγοντας. Πώς θα ζήσουν? Υπάρχουν χείρες οι οποίες δυστυχώς, αφού ο άντρας τους ήταν ανάπηρος, δεν είχαν και ένα εισόδημα να αγοράσουν ένα σπιτάκι και μένουν με ενίκιο. Και να ζητούν, έφτασε χείρα να πάει στο σωματείο και να πει δώστε μου, δανείστε με 10 ευρώ γιατί σήμερα δεν έχω ψωμί και θα σας τα φέρω όταν τα πληρωθώ. Καταλαβαίνετε σε ποια δύσκολη κατάσταση έχουν περιέλθει οι χείρες κυρίως. Αλλά και με τις θυγατέρες θύματα πολέμου και με αυτές υπάρχουν προβλήματα. Ανεστάλλει η χορήγηση της πολεμικής σύνταξής τους εφόσον τα μηνιαία έσοδά τους υπερβαίνουν τα 720 ευρώ ή τα ετήσια τα 8.640. Χάνουν την πολεμική σύνταξη. Έφτασε μάλιστα Δήμος και στο εξής. Επειδή μια καημένη έπαιρνε 800 ευρώ από το περίπτερο, να της πούν αναστέλλεται η πολεμική σου σύνταξη, χάνεις την ιδιότητα του θύματος και σου αφαίρω το περίπτερο. Εξέδωσε απόφαση ανακλήσεως της αδείας του περιπτέρου. Και τι γίνεται τώρα? Έχει χάσει την πολεμική, έχει χάσει και το περίπτερο. Και τα δυο μαζί. Και μένει χωρίς κανένα εισόδημα. Τι κάνουμε? Εμείς σαν συνομοσπονδία έχουμε καταφύγει στα δικαστήρια, έχουμε ασκήσει πολλές προσφυγές, δυστυχώς όμως αυτές οι προσφυγές τραβάνε σε μάκρος χρόνο, δεν ξέρουμε πότε θα ικανοποιηθούν. Ελπίζουμε ότι τουλάχιστον για τις χείρες, ότι εκεί θα δικαιωθούμε, θα πάρουμε, αλλά πότε θα το πάρουμε, όταν είναι 90 ετών και 85. Όταν θα έχει πεθάνει. Αν οι εκλογές θα ρίξουν οι χέρες όμως. Φτάσαμε λοιπόν σήμερα στο σημείο, είπε ο κύριος Λαβαζάνης, ότι πλησιάζουμε στην οριστική εξόδωση. Εδώ για τους ανάπηρους και τα θύματα πολέμου έχει επέλθει η οριστική εξόδωση. Είναι οριστική πλέον. Και θα ήθελα να σας πληροφορήσω και το εξής, δεν ξέρω αν έχετε τελευταίως μπει στο διαδίκτυο αυτές τις μέρες, ήδη προωθείται ένα νομοσχέδιο στο οποίο
Δεν έχει κατατεθεί από ό,τι είδα στη Βουλή. Το έχει περάσει όμως ένα site της περιφέρειας Πελοποννήσου, στο οποίο αναφέρεται σε ορισμένες διατάξεις του 1043, οι οποίες δήθεν ότι τις ερμηνεύει, αλλά μάλλον είναι χειρότερες και από τίτλο. Και να σας πω παραδείγμα. Λέει, έφερε μία διάταξη την οποία λέει, όσα δικαιώματα γεννήτησαν πρώτης ισχύως του νόμου 4093 θα ικανοποιηθούν εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκδόσεως αποφάσεως. Και ερμηνεύστε το τώρα πόσο, τι εννοεί με αυτό το πράγμα, ποιοι τα έχουν φτιάξει και ποιοι τα φτιάχνουν αυτά. Τι εννοεί εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί. Δηλαδή, εάν μια, που είναι πάρα πολλές από τα θύματα, έχουν πήγανε στους Δήμους και τους είπαν δεν δικαιούσε και δεν υπέβαλαν τις αιτήσεις, τώρα θα τους πούνε δεν έχετε καταθέσει καν αιτήσεις, δεν δικαιούστε. Και όσες έχουν καταθέσει, αυτές θα τους πείτε σε εσάς δεν έχει ολοκληρωθεί, το παίρνετε. Δεύτερον, υπάρχει διάταξη που μέχρι τώρα υπήρχε αμφισβήτηση και ορισμένοι Δήμοι ασκούσαν πιέσεις και εισέφραταν τα μισθώματα από τα σχολάζοντα περίπτερα. Ορισμένοι όμως όχι, διότι περίμεναν να δουν τι θα συμβεί. Μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο υπάρχει διάταξη η οποία λέει ότι τα μισθώματα πλέον των σχολαζόντων περιπτέρων περιέρχονται στους Δήμους. Τι θα έχουμε ως αποτέλεσμα αυτό. Αυτά όπως ξέρετε τα μισθώματα των σχολαζόντων περιήρχονται στο Ταμείο Αρρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου. Τι έκανε αυτό το Ταμείο Αρρωγής. Έδινε τα έξοδα κηδείας, ένα επίδομα αεροθεραπείας στα θύματα, τώρα δεν θα πάψει να έχει, θα του μειωθούν τα έσοδα του. Αλλά το πιο βασικό είναι ότι το Ταμείο Αρρωγής κινδυνεύει από τον εξής λόγο, όπως σας είπε και ο κύριος Δούκας. Είχε 38 εκατομμύρια ευρώ καταθέσεις στην Τράπεζα Ελλάδος, χωρίς καν να γνωρίζει, όταν άρχισαν να γράφονται εφημερίδες διάφορα ότι τα χρήματα των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου έχουν επενδυθεί σε ομόλογα του δημοσίου, ζήτησε με εγγραφό του να δει τι έχει. Και του απήντησαν ότι μόνο 9 εκατομμύρια υπάρχουν. Και αυτά ήταν πριν γίνει το κούρεμα. Πριν γίνει το κούρεμα των ομολόγων. Δηλαδή τώρα που θα στερηθεί το ταμείο και τα μισθώματα, σίγουρα θα κλείσει, διότι χάνει και ένα άλλο έσοδο. Όπως είπα, ότι έχουν ανασταλεί οι συντάξεις των θυγατέρων, των αγάπων θυγατέρων, που παίρνουν πάνω από το 720 ευρώ. Από εκεί εισέπρεται το Ταμείο Αρρωγής και το 1%. Είναι περίπου 3.000 θυγατέρες που ανεστάλησαν οι συντάξεις τους. Άρα και ένα έσοδο και από αυτό θα χαθεί. Επομένως, το Ταμείο δεν θα μπορέσει πλέον να τα απεξέλθει. Από ό,τι ξέρουμε, χορηγούσε αυτά τα επιδόματα που έδωνε οικονομικής ενίσχυσης, αεροθεραπείας και εξόδων κηδείας, έφτανε περίπου στα 6 εκατομμύρια. Από πρόπερση αναγκάστηκε και μείωσε όλα από 500 ευρώ, τα έκανε 250, όσο μπορεί και φέτος δεν θα μπορέσει ούτε και με τα 250 να δώσει αυτό το ποσό. Δηλαδή, φτάνουμε σε σημείο και εκεί να δεχτούμε ένα σοβαρό πλήγμα. Η Συνομοσπονδία μας έχει στείλει, όπως σας είπα, πολλά έγγραφα και μάλιστα διαβίβασε και σε όλους τους βουλευτές, όχι μόνο που είδαμε ότι δεν είχαμε καμία ανταπόκριση από τους υπουργούς και κυρίως τους δύο αρμόδιους εσωτερικών και εθνικής αμήνης για να κάνουμε κάποια τροποποίηση για το προνόμιο αυτό της χορηγήσεως των αδειών των αναπήρων, το οποίο στέρισε. Του στέρισε, ζητάμε μια τροποποίηση, ώστε όσες είναι ακόμη, τουλάχιστον αυτές οι χείρες που ζουν ακόμη, να μπορέσουν να πάρουν το περίπτερο, να μην χάσουν τις άδειες των περιπτέρων. Για τις θυγατέρες, από ό,τι τουλάχιστον βλέπουμε, δεν υπάρχει προοπτική, αλλά τουλάχιστον για τις χείρες, έστω για αυτές τις ελάχιστες, να γίνει μια τροποποίηση, στην οποία να περιληφθεί. Στο νόμο αυτό να περιληφθεί μια διάταξη που να λέει ότι δεν θα λέει μόνο δεν κληρονομούνται. Εμείς μάλιστα αναφέραμε και μια ερμηνεία του νόμου,
το νομοθετικό διάταγμα 1044 από το 1971 δεν ομιλούσε περί κληρονομίας του δικαιώματος αυτού, του προνομίου αυτού. Μιλούσε περί διαδοχής. Και τα διοικητικά δικαστήρια, όταν κάποτε εφορία επέβαλε φόρο σε περίπτωση ότι το θεώρησε κληρονομία στοιχείο, εδέχτηκε ότι πράγματι δεν είναι κληρονομία στοιχείο. Γι' αυτό και στα Υπουργεία είπαμε, εάν δεν προχωρούσε μια διάταξη που έτσι τώρα προχωρούν, να έδινε μια ερμηνευτική εγγύηση και να έλεγε στην κληρονομιά δεν περιλαμβάνεται διαδοχή. Δηλαδή θα εξακολουθούν να διαδέχονται την άδεια όσοι διαδέχονται και πριν με τη διαδικασία την οποία προέβλεπε το νομοθετικό διάταγμα 1044. Τώρα όμως, από ό,τι σας είπα, αυτό το σχέδιο νόμου δεν προβλέπει καν τίποτε από αυτά. Και από τις διατάξεις τις οποίες φέρει, δείχνει καθαρά ότι πλέον το προνόμιο αυτό έχει καταργηθεί για τους ανάπηρους και τα δήματα πολλά. Στέλνουμε και πάλι υπομνήματα και παρακαλούμε και τους κυρίους βουλευτάς εδώ, όσο μπορούν να μας βοηθήσουν, μήπως τυχόν πετύχουμε μια τροποποίηση τουλάχιστον για αυτούς που επιζούν ακόμη ανάπηρους και θύματα πολέμου, που είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν αποκατασταθεί, διότι όταν έχουμε σήμερα 4.500 ανάπηρους πολέμου, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν αποκατασταθεί ή δεν δικαιούνται το βάσει των παλών διατάξεων. Μπορεί κάποιος να είχε διοριστεί σε μια τράπεζα, στον ΟΤΕ, τα εισοδήματά του να ήταν λίγο μεγαλύτερα από το αφορολόγητο των μισθωτών και δεν δικαιούνται. Και δεν έχουμε τέτοια προβλήματα με τους ανάπηρους. Έχουμε όμως προβλήματα με τα θύματα. Κυρίως, όπως σας είπα, με τις χείρες. Δεν έχω τίποτε άλλο να πω, όσοι μπορούν και ελπίζω όλοι μαζί και με τα συνδικάτα εδώ να ενεργήσουμε ό,τι μπορούμε για να πετύχουμε μια τροποποίηση αυτών των διατάξεων. Ευχαριστώ πολύ. Δύο πράγματα ουσίας πριν δώσω το βήμα σε κάποιον άλλον κύριο που θα ακολουθήσει και θέλω να ξέρετε λίγο δύο πράγματα και ειδικά οι βουλευτές που έχουν συμβεί πριν δύο ώρες, πριν έρθουμε εδώ. Μίλησα επί μία ώρα με τον τέος πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Απόστολο Καλαμάνη, ο οποίος είναι ένας από τους παλιούς που μας έχουν βοηθήσει. Με ενημέρωσε και πολλά θέματα και τον ενημέρωσα και σε θέματα που δεν ήξερε. Αυτό όμως που μου έκανε τρομακτική εντύπωση είναι ότι μου στείλανε ένα email ο κύριος Ρήγας, ο Γενικός Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, για να συναντηθούμε και να επιληθούν τα θέματα από την Τετάρτη και μετά. Το λέω αυτό για να γνωρίζουν οι παριστάμενοι βουλευτές ότι εάν αυτοί θέλουν να περάσει, γιατί εγώ πάλι επιμένω ότι είναι, το πρόβλημα μας είναι νομικό, αλλά η λύση είναι πολιτική. Εάν λοιπόν μετά από αυτή τη συνάντηση έρθει και το ΠΑΣΟΚ σε αυτό που όλοι μαζί φτιάχνουμε, θεωρώ σίγουρο ότι θα περάσει αυτό που θέλουμε. Αυτή η εξέλιξη έγινε μετά από τη συνομιλία μου με τον κύριο Απόστολο Κακλαμάνη, ο οποίος σημειωτέων, επαναλαμβάνω ακόμη μια φορά, δεν ήξερε κάποια θέματα όσον αφορά χαρτιά της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, δεν ήξερε για την γνωμοδότηση, όπως μου είπε. Τον πιστεύω, είναι ειλικρινής, γιατί τον ξέρω χρόνια. Και μου λέει, Γιώργο, στείλ τα, γιατί αυτά είναι πολύ χρήσιμα εργαλεία για μένα. Αν λοιπόν καταφέρουμε και πάρουμε από εκεί μερικούς ψήφους, θεωρώ ότι μπορεί να περάσει και να σωθούμε. Αλλά αυτό που θέλω να κάνω και να παρακαλέσω τους βουλευτές, επειδή διανύουμε μια προεκλογική περίοδο, αυτή η ιστορία πρέπει να... Εμείς δεν έχουμε πίστοση χρόνου. Πρέπει να τελειώσει, είμαστε στο Μάρτιο. Είμαστε ζωντανοί νεκροί. Όλοι χρωστάμε. Δεν υπάρχει κανένας από εδώ μέσα που να μην χρωστάει. Χρωστάμε στον ΟΑΕ, χρωστάμε παντού. Και αυτό που θέλω επίσημα να καταγραφεί στη Βουλή, το έχω πει δημόσια, υπάρχει γιάφκα διαφθοράς. Την ονοματίζω και θέλω να την ξέρετε. Το πολυνομοσχέδιο 4093 είναι καθυπαγόρευση
καπνοβιομηχανιών και σούπερ μάρκετ. Εάν πάτε και δείτε τα βιογραφικά των ανθρώπων στο Υπουργείο Ανάπτυξης από Χατζηδάκη, Μηταράκη, Κομνηνό, Σκόρδα κτλ. Θα τους δείτε, με ονόματα μιλάω πάντα, ποτέ χωρίς ονόματα και δημόσια. Θα δείτε ότι αυτά τα βιογραφικά έχουν φυτέψει σε πολυεθνικές ή σε σούπερ μάρκετ. Το ίδιο συμβαίνει και με τον κύριο Μαυραγκάνη, τον κύριο Στουρνάρα που ήταν στον ΙΟΒΕ και βγάζουν πλαστά στοιχεία τάχαν δήθεν ότι το λαθρεμπόριο είναι 23. Σας υπογράφω λοιπόν και να με κρεμάσετε στην Ομόνοια, το λαθρεμπόριο στην Ελλάδα είναι πάνω από 50% και αποδεικνύεται από δύο στοιχεία. Το 2009 εισέπρατε το ελληνικό δημόσιο περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ με πιο φτηνές τιμές. Το 2013 έκλεισε κάτω από 2 δις και φαίνεται από τα στοιχεία των καπνοβιομηχανιών ότι η εσωτερική τους παραγωγή έπεσε κατά 58% αλλά οι εξαγωγές τους αυξήθηκαν. Δηλαδή μπέστε σκύλι, βγέστε. Έχει καταγγείλει επίσημα και το λιμενικό σώμα αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Μια κυρία υπασπιστής μαζί με τον κύριο Αντωνόπουλο, έχω και την έκθεση που μου έχουν στείλει, και κατανοματίζει καπνοβιομηχανίες τι έχουν πιάσει τόσο καιρό και προσέξτε το άκρο νάωτον στην Ελλάδα. Παρουσιάζονται καπνοβιομηχανίες χορηγή της ΔΟΕ. Δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι, ποιος κοροϊδεύει ποιον. Χορηγός, δηλαδή έχουν εσωτερική πληροφόρηση. Και ακούστε και ένα τραγέλαφο. Και σας τα λέω με ονοματεπώνυμα επίσημα. Γιαλούρης Μανώλης, τέος διευθυντής τελωνίων φορολογίας. Άνθρωπος που μας υποστήριζε. Με πληροφόρησε γιατί βγήκε συνταξιούχος και μπόρεσε και μίλησε. Όταν συναντηθήκαμε με Μαυραγκάνη και Στουρνάρα, δεν ήξερε η φορολογία τάξης, τους έχουν απομονώσει, ότι κάναμε το ραντεβού. Μιλάμε για τέτοια διαφθορά. Και να μιλάνε, ενώ γνωρίζουν σε όλη την Ευρώπη ότι το επάγγελμα για λόγους δημοσίου συμφέροντος και υγείας πρέπει να είναι κλειστό, εδώ να λένε ότι είναι ανοιχτό. Να μην σέβονται αυτό, γιατί γνωμοδότησε αυτό γράφει. Κλειστό επάγγελμα. Περίπτερα ψιλικατζίδικα. Αυτό είναι το επάγγελμα του. Δεν μπορεί να πουλάς μέσα στην καφετερία δεξιά-αριστερά στα βενζινάδικα. Το απογορεύει η απόφαση του νομικού συμβουλίου του κράτους. Δεν μπορείς να πουλάς, και το έχουμε καταγγείλει, μέσα στα σούπερ μάρκετ δίπλα στα ταμεία. Έχεις δικαίωμα να πουλάς. Αλλά όπως είναι ο U-Pilot της Ευρώπης. Μέσα σε ειδικό δωμάτιο, μη προσβάσιμο σε ανηλίκους. Και όλα αυτά έχουν καταστρατηγηθεί. Έχει καταστρατηγηθεί ακόμη και η απόφαση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας που έχουμε υπογράψει ως ελληνική κυβέρνηση, που όλα αυτά τα ορίζει. Και ακούστε πώς έχει το κύκλωμα της διαπλοκής. Με τον ΕΟΠΗ βάλανε κοινή γνώμη να την παραπλανήσουν για έσοδα. Με μία απλή πράξη παίρνανε 9 εκατομμύρια ευρώ από τον ειδικό φορό κατανάλωσης. Με μία απλή υπουργική πράξη θα μπορούσαν να πάρουν τα λεφτά 40 εκατομμύρια που ζητήσαμε. Βάλανε τον αχυράνθρωπο. Εγώ τον έχω καταγγείλει και δημόσια και το λέω ακόμη μια φορά. Τον Μπεχράκη, ο οποίος το παίζει πρόεδρος της ΠΟΗ, και αντί να επεμβεί και να πει τι γίνεται στην Ελλάδα, σε συνεννόηση με τον άλλον τον Γεωργιάδη, ο οποίος είναι άνθρωπος Διανέξ, τι κάνανε. Κάνανε το εξής. Επικοινωνία με την κοινή γνώμη για το 25 ευρώ για να τα ρίξουν απάνω. Και γιατί το κάνανε αυτό. Διότι οι θυγατρικές, οι φαρμακοβιομηχανίες είναι θυγατρικές των πολυεθνικών και παίζουν διπλό ταβλό. Βάλανε λοιπόν, για να το ξέρουν και οι βουλευτές, το κόστος ενός πακέτου τσιγάρα, οποιοδήποτε πακέτο τσιγάρα, οποιοδήποτε πακέτο, έτσι, οποιοδήποτε πακέτο τσιγάρα, που λένε οι δημοσιογράφοι, γιατί και αυτοί δεν τα ξέρουν καλά, που λένε ότι είναι 60-70 cents, κύριοι, είναι 4 cents του δολαρίου. Και υπάρχει
κατάθεση επίσημη από μένα επί Κουσελά με το κόστος παραγωγής. Το κόστος παραγωγής κυμαίνεται από 4 ως 7 σέντς. Λένε ένα δεύτερο παραμύθι, πολύ δυνατό σε όλους, ότι τα τσιγάρα έξω είναι ακριβά και παίρνουν την Αμερική ή τον Καναδά. Υπάρχουν και τσιγάρα, κύριοι, που πουλούνται και με 2 ευρώ στα Σκόπια, υπάρχουν όμως και τσιγάρα που πουλούνται με 0,65 στις Φιλιππίνες. Αυτό δείχνει ένα και μοναδικό, ότι το κόστος είναι μηδαμινό. Και τι έχει συμβεί με εμάς? Πουλάνε την αποφορολογημένη με 60%, ενώ στην Ευρώπη το κόστος διανομής το έχουν αυτοί, και όταν πουλάνε εδώ 35 λεπτά, αυτοί έχοντας κόστος μόνο 4 με 5 σέντς περίπου, φαντάστε τι βγάζουν. Εμείς πουλάμε για 4 και 3 σέντς και χρωστάμε στο ΤΕΒΕ, χρωστάμε ενίκεια, χρωστάμε. Γι' αυτό λέω, δεν έχουμε πολιτικό χρόνο, κύριε Παναγιώτη. Μας καταστρέψανε τα 4 χρόνια. Το έγκλημα που έκανε ο Σαχινίδης και παραβίασε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την οδηγία που έπρεπε οι φόροι να ομαλοποιηθούν ως το 17 και πήγε και τους έβαλε όλους μαζί και έκανε αυτό το μεγάλο έγκλημα, γιατί το κάνανε με την αρχή του μνημονίου. Εγώ τους έχω καταγγείλει στις καπνομηχανίες όλες. Είναι η ηθική αυτουργή στο μνημόνιο της χώρας. Αυτό είναι και πρέπει να το καταλάβετε όλοι. Και θα σας πω, επειδή εγώ μιλάω μέλος στις καπνομηχανίες, τι είναι το μεγάλο του σχέδιο. Θέλουν να πάρουν από πάνω από την παραγωγή ως πείραμα την Ελλάδα και να κάνουν κατευθείαν τη λιανική. Έχουν στήσει και 2 πιλωτικά. Ένα στην Εκάλη που πουλάει μόνο Μάλμπορο και ένα στο Κεφαλάρι που πουλάει μόνο Ντάβιντο. Και κάθονται εκεί, τα χρηματοδοτούν. Λεφτά πολλά. Είναι global, πολυεθνικές. Είναι δολοφόνηση όλα. Εξαγοράζουν τα πάντα. Κάναμε καταγγελία στην Ευρώπη. Πρώτα απ' όλα έχουν εξαγοράσει την κυβέρνηση. Αυτό το είπα. Πρώτα απ' όλα έχουν εξαγοράσει. Και μπαίνει τώρα ο κάθε της πολυεθνικής μέσα στο Μαξίμο. Και είναι ντροπή για μένα που θα το πω, ενώ είχαμε κλείσει το ραντεβού με τον Μιχελάκη για να πάω με τη ΓΕΣΕΒΕ, με τον κύριο Ρεγκλήτη από το επιμελητήριο και με τον πρόεδρο εδώ που κάθηκε, δεν σεβαστήκανε τίποτα. Ούτε τον πρόεδρο να αναπήρωνε. Και με παίρνει τηλέφωνο ιδιαίτερα και μου λέει: κύριε Δούκα, να πείτε μόνο σας. Και λέω: αν είναι να πάω να πιούμε με τον Μιχελάκη καφέ ή να πάω να φάμε, να πάμε στο Κολονάκι. Ανεβαίνω σαν θεσμικός. Και μου λένε: σε μία ώρα θα σε πάρω. Και μετά από 4 ώρες που το αναβάλουν το ραντεβού. Επαόριστο. Γι' αυτό και έγινε σήμερα η έκτακτη. Για να καταλάβετε τι γίνεται. Να μάθετε πώς μας συμπεριφέρονται. Περιττό να σας πω το τι μας είπανε μέσα ο Μαυραγάνης ή ο Στουρνάρας. Του είπα εγώ ευθέως: πες μου, σε παρακαλώ πολύ, αν αύριο το σούπερ μάρκετ βγάλει ένα κουπόνι με 200 ευρώ και δίνει και τα τσιγάρα από δίπλα στο ταμείο τσάμπα. Υπάρχει νόμος να με προστατεύσει? Και μου λέει: όχι. Του λέω: το μόνο τότε καλό που τσαπάνω είναι το πόντος και η κρέμα ημέρας. Και με κοίταζε σαν γάμος. Κύριε Παναγιώτη, έχω βγει από τα σωθικά μου. Συμμοσίφιός σας βάφει παρτέρια. Ήταν το κλίμα χειρότερο από όταν ήσασταν 5 ώρες απάνω. Τέλος πάντων εκεί, μαλώναν ανάμεταξύ τους οι καπνοβιομήχανοι. Ήσασταν παρόν. Αλλά εμείς έχουμε γίνει ο σάκος του Πόξ. Γύρανε την πλάστικα, γιατί τι έχουν κάνει? Κάνανε ένα φορολογικό, το οποίο το παλεύανε χρόνια. Δεν μπορώ να φανταστείς τι περνάνε. Πιο το κάνανε ότι όταν στα φθηνά τσιγάρα, γιατί θέλαν τα εσωτερικά μερίδια να χτυπήσουν τις ελληνικές καπνομηχανίες, ακριβώς ο φόρος και πάνω από το 3,50 στα τσιγάρα, φθηνός ο φόρος. Και αυτό συμφέρει μόνο μια καπνομηχανία. Ωραία, τι κάνει μια νιώση στα κεραμίκια, αλλά δεν μας ενδιαφέρει εμάς αυτό. Να πάνε τα βρούνε. Εμείς θέλουμε τα ποσοστά μας, τα οποία μας τα ρημάξανε και το κάνανε. Και όλη η ιστορία είναι αυτός ο 40-93, ο οποίος πρέπει να ανατραπεί, κομμό κεφαλής. Έχουμε φτάσει στο διατάφτα. Βάφουμε παρτέρια. Να δώσω όμως το λόγο στον κύριο Ραζή. Πρόβλημα, Ειρήνη, μετά θα τα πω. Είναι ενημερωμένος. Κύριε Ραζή, ελάτε λιγάκι. Είναι ο νομικός σύμβουλος των χοντρεπόρων που τους έχουν κόψει σε μια βραδιά. Εντελώς. Εντελώς.
μαχαίρι. Κερδίσανε μια δίκη, θα σας τα πει αναλυτικά να ξέρετε και εκεί τι κάνανε. Εμείς εκπροσωπούμε με τον συνάδελφο τον Νίκο Καλλιδόνη, του Συμπρατηρίουχος Τσιγάρων, με έναν άλλον επαγγελματικό κλάδο, ο οποίος μέσα σε μια νύχτα ουσιαστικά εξαφανίζεται από το χάρτη. Οι καπνοβιομηχανικές εταιρείες, καταρχήν ο Παπαστράτος, η Φίλιπ Μόρις και οι υπόλοιπες τέσσερις στη συνέχεια, αποφάσισαν να περιορίσουν το δίκτυο διανομής. Σε μια νύχτα αποφάσισαν να καταγγείλουν τις συμβάσεις διανομής τους με τους Συμπρατηρίουχους Τσιγάρων, με αυτούς που συνεργάζονταν έως σήμερα. Και επέλεξαν με όλους αδιαφανή και μία αντικειμενικά κριτήρια για τη διανομή των προϊόντων τους. Ο Μεν Παπαστράτος τρεις συγκεκριμένους διανομής για την Αττική. Οι δε υπόλοιπες καπνοβιομηχανίες από κοινού αποτελούσαν στο 65% της αγοράς. 12 πρατηριούχους οι οποίοι και χώρισαν την Αττική μαζί με τις καπνοβιομηχανίες σε συγκεκριμένα οικόπεδα. Με αποτέλεσμα να παραβιάζουν τις διατάξεις περί ελεύθερου και αθέμητου ανταγωνισμού και του νόμου περί αθέμητου ανταγωνισμού. Είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια με αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων. Περιμένουμε αυτή τη στιγμή τις αποφάσεις. Από την Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν έχουμε λάβει κάποια συγκεκριμένη απάντηση. Έχει κατατεθεί και από το ΣΥΡΙΖΑ ερώτηση στη Βουλή σε σχέση με την δράση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι στον Πειραιά για τους διανομής τσιγάρων υπάρχει θετική απόφαση. Δηλαδή κερδίθηκαν τα δικαστικά μέτρα και υποχρεώθηκε δικαστικά ο Παπαστράτος μέχρι να τελεσυνδικήσει ουσιαστικά η αγωγή των πρατηριούχων, να προμηθεύει και μετά την 1η Ιουνίου τσιγάρα. Επομένως υπάρχει μια απόφαση αυτή τη στιγμή, η οποία είναι πολύ σημαντική από το Μονομελές Πρωτοδικείο του Πειραιά, η οποία έχει, άνοιξε τον δρόμο. Ένα προσωρινό δικασμένο έχετε. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό αυτό ότι ο Παπαστράτος, δείχνοντας έντονη απαξία, ή Φίλιπ Μόρις, προς τις δικαστικές αποφάσεις, προς τους θεσμούς, προς τον ίδιο τον νόμο, ουσιαστικά παραβιάζει τη δικαστική απόφαση, δεν προμηθεύει τους συναδέλφους. Πρατηριούχους τους συναδέλφους με τους δικούς μας εμπολίες. Αυτό φορά κάθε μέρα. Αυτά που λέω εγώ. Κάθε μέρα αυτό φορά. Στον εισαγγελέα, με κοινοποίηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, γιατί δεν εφαρμόζεται ο νόμος. Θα πάει ο κ. Σταφυλόπουλος μέσα που είναι με τον Πρωθυπουργό. Είναι πολύ σημαντικό επομένως ότι αναμένουμε και τις υπόλοιπες αποφάσεις. Θα κινηθεί και η ποινική διαδικασία. 232α, απίθεια. Αυτόφορο. Παραβιάζει τη δικαστική απόφαση. Αυτόφορο, 232α, αυτόφορο κάθε μέρα με κοινοποίηση την κυρία Ευτέρπη Κουτζαμάνη. Αυτό γνωρίζουμε. Αυτό έχουμε εισηγηθεί να γίνει και να πραγματοποιηθεί και η ποινική και η αστική διαδικασία. Δεδομένου πως υπάρχει και ζημία από αδικοπραξία πλέον, ευθεία παραβίαση της αγωγής. Και αγωγή βέβαια. Και μήνυση και αγωγή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι αυτό, δηλαδή η διακοπή της συνεργασίας των πρατηριούχων με τις καπνοβιομηχανίες, έχει ουσιαστικά και η διανομή, ο χωρισμός της αγοράς σε συγκεκριμένα σημεία, σε συγκεκριμένα οικόπεδα, προφανώς εκτός από ότι εξαφανίζει από το χάρτη της χοντρικής αγοράς στους πρατηριούχους στους δικούς μας εντολείς, έχει δημιουργήσει αντανακλαστικά προβλήματα και στον κλάδο των περιπτέρων και, και στη Λιανική. Τα σημεία Λιανικής, τα περίπτερα, είναι πλέον υποχρεωμένα να αγοράζουν από τον προμηθευτή που τους επιβάλλεται από τις καπνοβιομηχανίες, χωρίς να έχουν δικαίωμα ελεύθερης επιλογής διανομέα. Τους επιβάλλονται καθημερινά δυσμενείς όροι και προϋποθέσεις για την προμήθεια των καπνικών προϊόντων, δεδομένου πως αναγκάζονται να προμηθεύονται τσιγάρα μόνο από το διανομέα που αντιστοιχεί στην περιοχή τους. Ουσιαστικά παραβιάζονται οι διατάξεις του ανταγωνισμού και δεν υφίσταται ελεύθερος ανταγωνισμός. Μάλιστα τους αναγκάζουν να προπληρώνουν την παραγγελία τους. Τους αναγκάζουν, δεν σπάνε τις πούτες, να αγοράζουν 10 και 20 κατελάχιστο. Υπάρχουν μίνιμουμ, υπάρχουν maximum ως προς τα πλαφόν των παραγγελιών και μάλιστα για όλα τα σχετικά ζητήματα έχουν κατατεθεί και τα σχετικά έγγραφα στα πολιτικά δικαστήρια από τα οποία περιμένουμε τις αποφάσεις αλλά και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η οποία δυστυχώς επιδεικνύει σημαντική καθυστέρηση και φαίνεται ότι δεν αναλαμβάνει τη δράση που θα αναμέναμε να αναλάβει διότι είναι ξεκάθαρα τα νομικά ζητήματα και τα πραγματικά και κατά την άποψή μας αποδεδειγμένα. Και πολύ καλά στοιχειοθετημένα. Αυτά είχα να πω εγώ. Αναμένουμε ως και τις υπόλοιπες αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων, τα δύο αποφάσεις από τα πολιτικά δικαστήρια των ΜΕΛΕΣΟΥ Αθηνών, κατά της Φίλιπ Μόρις και κατά των υπόλοιπων καπνοβιομηχανικών εταιριών. Και αναμένουμε έως και σήμερα πάλι την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, την οποία ελπίζουμε να δικαιώσει και αυτή. Αυτά είχα να πω. Κύριε Στάνεφε, σε παρακαλώ.
Και να πω στον αστατικό μέτρο μου, βγαίνει σε. Φυσικά μου εγώ βασίλειο. Για να χαιρετίσω. Κάτι κάνω. Επίτευε ότι θα μου γεμίσει. Είμαι αφού με το Σαμαρά μαζί κάθε μέρα, πώς θα το πει. Τον τρίμουν σε κάτι. Πώς θα το πει. Για να ακουστεί εδώ πέρα. Η καινούργια διοίκηση του Συμπέδρου Πρατηλού. Όχι, αυτό που θα κάνω επίκαιρο. Πηγαίνουμε μαζί, διεκδικούμε τα ίδια πράγματα, τα ίδια δικαιώματα για την εργασία του κάθε ενός μας και εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε τις επιχειρήσεις μας που μας οδήγησαν σε ξαφνικό θάνατο οι τεχνοβιομηχανίες, όπως πιστεύω και εσείς του εμπορίου. Οπότε θα είμαστε δίπλα σας και εμείς και σας θέλουμε και δίπλα μας σε όποιους αγώνες κάνουμε και προσανατολιζόμαστε σε πάρα πολλά και θα τα πούμε και με τον κύριο Λούκα και θέλουμε τη συμπαράσταση στη δικιά σας. Όσο προσβάλλουμε τα δικά μας τα δικαιώματα τα εργασιακά, νομίζω κατ' επέκταση προσβάλλονται και των περιπτέρων. Μια αλυσίδα είναι, όπως θα είπατε, κύριε Λούκα, γιατί ο απότερος σκοπός τους είναι να τα δίνουν με τους πληστηριασμούς, να επικρατήσουν οι πολυεθνικές και να εξαφανιστούν οι ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας. Και αυτοί που σήμερα νομίζουν ότι είναι αντιπρόσωποι. Και αυτοί που είναι αντιπρόσωποι, είναι όλοι. Θα πηγαίνουν κατευθείαν, όπως το είπατε, από την καπνοβιομηχανία στην κατανάλωση κατευθείαν. Νομίζω ότι λειτουργούν με φασιστικό τρόπο, εγώ θα το πω τόσο σκληρά, τελείως φασιστικά, και με τις ευλογίες της κυβέρνησης. Οπότε, όλους τους πολιτικούς εδώ, σας θέλουμε δίπλα σας και θα είμαστε και δίπλα σας. Γιατί πιστεύω ότι το αξίζουμε. Είμαστε κοινωνικές ομάδες που πρέπει να επιβιώσουμε. Εμείς ειδικά, σαν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχουμε του κόσμου τις υποχρεώσεις. Και σε μια τέτοια συγκυρία οικονομική, με τέτοια οικονομική κρίση, δεν μπορούμε να προσανατολιστούμε σε κάτι άλλο. Δεν είναι δυνατόν. Και ειδικά σε ηλικίες που βρισκόμαστε. Είμαστε έκθετοι στις τράπεζες. Οι πελάτες μας έχουν επιστοτικά υπόλοιπα σε εμάς, εμείς στις τράπεζες και γίνεται μία αλυσίδα οικονομικού κρακ που κοντεύουμε να μας κλείσουν τα σπίτια. Λοιπόν, θέλουμε τη συνδρομή σας όλων. Πιστεύω ότι θα είμαστε δίπλα-δίπλα, κύριε Δούκα. Δεν έχουμε να μοιράσουμε κάτι. Είμαστε καινούργια διοίκηση και με πιο ανοιχτά μυαλά πλέον τώρα. Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να καλωσορίσω και τον κύριο Ρεγκλήτη. Εγώ το λέω πρόεδρο, αφού σε έχει αλλάξει, μου λέει, είμαι γενικός γραμματέας. Για μένα θα είσαι πάντα πρόεδρος. Ο οποίος μας έχει βοηθήσει, είναι νυν γενικός γραμματέας του Υπουργείου Αθηνών. Θέλω να ευχαριστήσω έναν νομικό, ο οποίος εκπροσωπεί σήμερα την Πασκευή. Η Πασκευή είναι οι εστιατόρες, οι οποίοι και αυτοί τραβάνε το λούκι τους και προσπαθούν να κάνουν χώρους καπνιζόντων. Τους έχουν στείλει, παρακολουθούν για να νιώσουν και αυτοί τα προβλήματά μας. Τους ευχαριστούμε που μας τιμούν με την παρουσία τους και αυτοί. Και θα ευχαριστήσω ιδιαίτερα και έναν άνθρωπο που κάνει τα θόρυβα, έναν απόστρατο, εκεί μπροστά. Και είναι αυτοί που θα πάρουν τον κουρλότο στην Υπουργείο Δυτικής Αμήνης. Ήρθανε να μάθουν τι κάνουμε με το Ταμείο Αλλαγής. Σε ευχαριστώ που ήρθες. Τώρα θα σας μιλήσει για ένα θέμα που καίει όλους σας. Είναι ο κύριος Φλωράς εδώ. Γιάννη, θέλεις να δώσεις κανένα χαιρετισμό? Άμα θέλεις, σήκω. Μετά είναι ο Φλωράς. Ωραία. Ο κύριος Φλωράς είναι του Επιμελητηρίου Αθηνών. Είναι αυτός ο άνθρωπος που έχει κάνει τρομακτικούς αγώνες όσον αφορά επιτροπές ανταγωνισμού κτλ. Και ηγείται μιας προσπάθειας σε αυτό που σας καίει όλους. Τον ΟΑΕ που χρωστάτε όλοι. Χρωστάμε όλοι. Θα σας πει λοιπόν πώς πρέπει από εδώ και πέρα να αντιμετωπίσετε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Κύριε Φλωρά, ελάτε. Δεν εκπροσωπώ το επιμελητήριο, όμως νιώθω πολύ περήφανος που είμαι μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτού εδώ και δύο χρόνια με τον Γιάννη Ρεγκλήτη στην Προεδρία και τώρα με τον Γιάννη Χατζηθεοδοσίου. Έγινε πραγματικά ένα επιμελητήριο που το θέλουμε όλοι σαν μέλη. Και νομίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι μπορείτε πραγματικά πλέον να στηριχτείτε πάνω του
στα προβλήματα σε αντίθεση με το παρελθόν πριν το 2012. Θα ξεκινήσω από το θέμα του ανταγωνισμού. Εγώ έχω μία δυστυχία στη ζωή μου να είμαι ο μόνος Έλληνας που έχω καταδικάσει δύο καρτέλ. Επίσης να είμαι ο μόνος Έλληνας που έχω καταδικάσει την Επιτροπή Ανταγωνισμού, μου έχει βγει αποζημίωση 700.000 ευρώ γιατί έθαψε την υπόθεσή μου. Επειδή λοιπόν τους ξέρω απ' έξω και ανακατοτά, να σας πω ότι είναι χαμένη η υπόθεσή σας στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, γιατί ο μόνος του σκοπός είναι να προστατεύσουν τις πολυεθνικές, τίποτα άλλο. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, αυτή η ανεξάρτητη αρχή θέλει μόνο ξύλο, μόνο έτσι καταλαβαίνει. Και ξύλο σε εισαγωγικά θα το βάλω. Θα ευχαριστώ πάρα πολύ τα νομικά ζητήματα. Κατ' εμέ πρέπει άμεσα να εξετάσετε, να κάνετε αγωγή στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, γιατί δεν προχωράει την υπόθεσή σας. Υπάρχει βάση να το κάνετε αυτό. Να σας πω ότι είναι καραμπινάτα παράνομο αυτό που γίνεται με τα πρατήρια. Δηλαδή πιο παράνομο δεν υπάρχει που οι πολυεθνικές ταυτόχρονα έχουν αποφασίσει την αλλαγή δικτύου με τους ίδιους όρους και επειδή γνωρίζω ορισμένες λεπτομέρειες, κάνουν τους τρελούς μέσα. Επίσης έχετε ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα, αυτό με το περιθώριο κέρδους στα τσιγάρα. Αυτό είναι διεθνώς μια απαγορευμένη πρακτική που σας κάνει τι. Έρχεται από πάνω και σας λέει η τιμή που θα πουλάτε είναι 3,50. Έρχεται από κάτω και σας λέει θα αγοράζετε 3,46. Αυτές είναι οι λεγόμενες μαύρες πρακτικές στον ανταγωνισμό. Εκτιμώ ότι οι δικηγόροι που έχετε αναθέσει για τον ανταγωνισμό θα το γνωρίζουν. Δεν ξέρω αν το έχετε θέσει σαν θέμα μέσα σε αυτή τη λέλαπα των θεμάτων του ανταγωνισμού. Αλλά αυτό που διεκδικείτε το περιθώριο κέρδους, ο ελεύθερος ανταγωνισμός το θεωρεί δεδομένο. Ότι δεν μπορεί να σας πιέζουν τόσο πολύ και να σας εξοντώνουν να μην μπορείτε να έχετε κερδοφορία στην εργασία σας. Τελειώνοντας αυτό το θέμα, ήθελα να σας βάλω άλλη μια διάσταση άγνωστη, αλλά θα σας πει πολλά. Εδώ και τρεις μήνες η εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη στο καρτέλ του Γάλακτος, αν θυμάστε το 2007. Όχι για θέματα ανταγωνισμού, αλλά γιατί εκβίαζε τους αγελαδοτρόφους. Δηλαδή, οι πρακτικές που οι πολυεθνικές τις έχουν χαλαρά και λένε, έρχονται και εκβιάζουν, λένε στο περίπτερο, κοίτα, στο ψυγείο μου δεν θα βάλεις τα προϊόντα του άλλου, στο λέει η πολυεθνική με το 80%, γιατί θα σε διαλύσω, στο λέει ευγενικά. Αυτά στη δικαιοσύνη, εφόσον τεκμηριωθούν, λέγονται εκβιασμός. Γιατί άλλο να το κάνει ένας που πουλάει τσίκλες και άλλο η πολυεθνική που έχει 70-80%. Ήδη η εισαγγελία εξετάζει την υπόθεση της Tasty, όπου μέσα στην απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού έχει καταγραφεί, βρήκανε φωτογραφίες από κουκουλοφόρους της Tasty, όταν είχε την υπόθεση με τη τσιπίτα, με τα πατατάκια, υπαλλήλους της Tasty με κουκούλες και ρόπαλα που σπάγανε του ανταγωνισμού τις καλλιέρες. Αυτά τα βρήκε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ανταλλάσσαν emails μεταξύ τους. Μπράβο, θέλω ο διευθυντής πωλήσεων. Μιλάμε, κύριε Καπερνάρο, για εγκληματική συμμορία. Μην έτσι. Λοιπόν, πήγα στον εισαγγελέα, το έδωσα και είπα: αυτό δεν είναι. Μας λέτε η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική συμμορία. Αυτή δεν είναι. Οι κύριοι με τα κολάρα, τα όμορφα. Λοιπόν, πάω στο Auschwitz των μικρομεσαίων, όπως το λέω, στον ΟΑΕ. Εγώ είμαι ένας από τους 380.000 απατεώνες που χρωστάμε στον ΟΑΕ. Για αυτούς είμαστε απατεώνες. Εγώ ξέρω πολύ καλά τι είμαστε. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε, γι' αυτό χρωστάμε. Λοιπόν, θα τα κάνω πολύ σύντομα γιατί έχει περάσει η ώρα. Ξεκίνησα κάποιες ενέργειες μόνος μου το καλοκαίρι που πέρασε. Καταλήξαμε να πάρουμε στα χέρια μας, όπως συμφωνώ με τον πρόεδρο, τα ζητήματα όλα είναι πολιτικά, αλλά λύνονται νομικά. Εδώ λοιπόν όλοι ξέρετε τι αντιμετωπίζουμε. Είσαστε απατεώνες, μια ρύθμιση τρελή για όσους οφείλουν, εκτός πραγματικότητας, εισφορές στα επίπεδα του 2009 όταν βγάζαμε λεφτά, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη δεν μας παρέχουν και μας λένε κόψτε το λαιμό σας. Κάναμε λοιπόν, μαζευτήκαμε, βάλαμε ρεφενέ χρήματα, 70 άνθρωποι και ζητήσαμε μια γνωμοδότηση από τον κύριο Μανιτάκη, τον ομότυπο καθηγητή. Το Μανιτάκη τον μάθαμε όλοι όταν έγινε υπουργός. Όμως η ιστορία του στην επιστήμη της νομικής είναι τεράστια, είναι ομότυπος καθηγητής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Του έθεσα τα ζητήματα, τα βασικά του ΟΑΕ, μας έδωσε μια γνωμοδότηση που από την περασμένη Κυριακή είναι στον αέρα. Είναι μια γνωμοδότηση 28 σελίδων που απαντάει στα δύο ζητήματα, τα βασικά ζητήματα που μας καίνει όλοι. Οι εισφορές είναι του σωστό το ύψος τους ή έπρεπε να έχουν μειωθεί. Πρώτον. Και δεύτερον, με την περίθαλψη τι γίνεται. Εγώ που οφείλω, είναι σωστό που δεν μου την παρέχει αλλά μου τη χρεώνει. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε κύριε Λαφαζάνη ότι μας τη χρεώνει την περίθαλψη. Δεν μας την παρέχει επειδή οφείλουμε, αλλά έρχεται στο τέλος το λογαριασμό και μας λέει θα σου κάνω κατάσχεση για αυτό που δεν σου έδωσα. Η γνωμοδότηση λοιπόν, η οποία να σημειώσω, δεν είναι απόφαση δικαστηρίου, δεν είναι Ευαγγέλιο, αλλά είναι η πρώτη φορά που στον χώρο των μικρομεσαίων
έχει καταγραφεί σε 28 σελίδες ποιο είναι το νομικό πλαίσιο της σχέσης μας με τον ΟΑΕ σε αυτά τα κρίσιμα σημεία. Τι λέει λοιπόν, ότι έπρεπε οι εισφορές να έχουν μειωθεί από το 2009. Θα το κάνω πολύ απλά για όσους δεν το κατανοούν. Ένας υπάλληλος όταν παίρνει 1000 ευρώ, οι εισφορές του στο ΙΚΑ είναι 20% 200. Αν ο μισθός του μειωθεί στο μισό, θα μειωθούν και οι εισφορές του. Σε εμάς υπάρχει το τρελό να έχουν μειωθεί τα εισοδήματα. Τα στατιστικά λένε 35%. Εμείς ξέρουμε ότι είναι 60% και 70% και 80% και οι εισφορές μας είναι εκεί που ήταν το 9. Το πρώτο λοιπόν συμπέρασμα, εγώ την υιοθετώ πλήρως και σας ομολογώ ότι την έχουν δει από την περασμένη Δευτέρα πάρα πολύ νομικοί, οι οποίοι δεν βρίσκουν κάποιο διαφορετικό σημείο, δεν βρίσκουν διαφωνία. Οι εισφορές όφιλε το Υπουργείο Εργασίας να μας τις μειώσει από το 9. Από το 5 ως το 9 που ανέβαινε το ΑΕΠ της χώρας, ανεβαίνουν και οι εισφορές μας, θα σας θυμίσω, ανεβήκανε κοντά 30%. Από το 9 ως σήμερα έπρεπε να έχουν μειωθεί πάνω από 30%. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι ότι σύμφωνα με την γνωμοδότηση, είναι παράνομο όταν οφείλω τις εισφορές να μην μου δίνει περίθαλψη αφού έχω αυτή την ασφαλιστική σχέση. Δεν μπορεί να άρει την ασφαλιστική σχέση. Αυτά τα δύο τι σημαίνουν? Σημαίνουν ότι μας σωστάει χρήματα ο ΑΕΠ. Όπως μας λέει εμάς απατεώνες, εγώ με πλήρη γνώση και με νομικούς όρους τους λέω ότι είναι ληστές, γιατί μας χρεώνουν παραπανήσια, είναι απατεώνες, γιατί ταυτόχρονα πάνε στα δικαστήρια, γνωρίζετε όλοι ότι μας στέλνουν στα δικαστήρια σαν ποινικό αδίκημα. Μα δίνουν ψεύτικα στοιχεία. Γνωρίζουν ότι δεν οφείλουμε αυτά και είναι και εγκληματίες χείρης του είδους, γιατί αφήνουν ανθρώπους με σοβαρότατα προβλήματα υγείας. Γνωρίζω πάρα πολλές περιπτώσεις, χωρίς περίθαλψη, ενώ οφείλω να τους το δώσουν. Και το ερώτημα, ωραίες οι κουβέντες, τι κάνουμε? Καταρχήν θα ξεκινήσω από εσάς τους βουλευτές, τους αξιότιμους βουλευτές. Η λύση, η άμεση, είναι πολιτική. Για να έρθει πολιτική λύση, εγώ θα σας παρακαλούσα αυτή τη γνωμοδότηση, μπορεί, επειδή καταλαβαίνω, ενώ Μανιτάξη είναι στη Δημάρ, μπορεί να φέρει κάποια σύγκρουση έτσι, παρόλα αυτά. Τη γνωμοδότηση εγώ να σας στείλω, την έχω στείλει ήδη στα email σας. Και κάντε ένα ερώτημα στον κύριο Βρούτσι. Βρε Υπουργέ, αυτός ο άνθρωπος που έχει μια αξία επιστημονική, έχει δίκιο ή άδικο? Αν έχει άδικο, να μας πει να το γνωρίζουμε, να κάνουμε πίσω, να κατεβάσουμε την ουρά κάτω από τα σχέδια. Αλλά αν έχει δίκιο, είναι δυνατό να συμβαίνει αυτό? Δεν θα απαντήσει ποτέ. Συμφωνώ. Αν τον πρεσάρουν όμως 1, 2, 3, 5, 10, 30, 50 βουλευτές με επίκαιρες ερωτήσεις, θα προσέξετε κύριε Καπερνάρο, αν δεν απαντήσει, έχουμε δίκιο. Έληξε. Αν δεν απαντήσει, εγώ πήγα την περασμένη Δευτέρα, ορίστε το πρωτόκολλο, πήγα στο γραφείο του με το χεράκι μου, κατέθεσα την γνωμοδότηση με μια επιστολή παρακαλώντας κύριε Υπουργέ, αν ισχύει, μήπως να το εξετάσετε πάλι. Και στην κυρία Κοντίδη του ΟΑΕ. Κανενός σκοπός δεν είναι να καταρρεύσει ο ΟΑΕ. Κανενός. Αλλά δεν μπορεί να καταρρεύσουμε μόνο εμείς, για να βρούμε μια μέση λύση. Δεν μπορεί να μας εκτελείς. Το ένα λοιπόν είναι η πολιτική πίεση. Και από τα σωματεία ταυτόχρονα. Το δεύτερο είναι ότι όπως αντιλαμβάνεστε, ανοίγει ο δρόμος για τις προσφυγές, για τα λεφτά που μας έχει χρεώσει λάθος. Είτε οφείλεις είτε δεν οφείλεις, εδώ με βάση αυτή τη λογική τη νομική, μας έχει χρεώσει λάθος χρήματα. Όταν λοιπόν εγώ χρωστάω 15.000 και μπορώ να μειώσω κατά 5-6.000, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ένα πραγματικό δεδομένο, το οποίο η προσωπική μου, τελείως προσωπική μου συμβουλή είναι ότι οργανωθείτε γύρω από σωματεία που μπορούν για να επιτύχουν ένα πολύ χαμηλό κόστος, γιατί είμαστε όλοι άφραγοι όσοι χρωστάμε και δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε υψηλά κόστη, για προσφυγές εναντίον του ΑΕ. Χιλιάδες προσφυγές θα είναι μια ακόμα πολιτική λύση. Το τρίτο που θα γίνει πολύ κατανοητό αμέσως από τους δικηγόρους είναι ότι εγώ ήδη την προσφυγή τη δική μου την έχω καταθέσει εδώ και 20 μέρες 25. Θέλω να κάνω το βήμα της πιλωτικής δίκης, κύριε Καπερνάρο, επειδή αφορά εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Να είμαστε εκεί, τη δίκη. Να μαζευτούμε κι εμείς, βουλευτές. Το πρώτο είναι το αίτημα να γίνει, το οποίο ελπίζω να γίνει τις επόμενες 10 μέρες του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν θα το αναλύσω νομικά. Εφόσον αυτό γίνει, θα κερδίσει πολύ χρόνο σε όλους μας. Η λύση θα έρθει από την πολιτική ηγεσία. Τα δικαστήρια έτσι κι αλλιώς θα αργήσουν. Και όταν βγάλουν απόφαση δεν την εφαρμόζει η Φίλιππ Μόρφη. Θα σημειώσω και δύο ακόμα τελειώνοντας, ότι πριν δύο μέρες ο Υπουργός Εργασίας για όσους είναι ασφαλισμένους στο ΙΚΑ και δεν έχουν ασφάλιση, δεν έχουν δουλέψει άνθρωποι, ανανέωσε για ένα χρόνο την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Και καλά έκανε. Εμείς γιατί είμαστε, γι' αυτό είπα το Auschwitz. Εμείς είμαστε οι Εβραίοι του πολέμου.
να πάμε στην Πειραιά να εξοντωθούμε. Γιατί όλοι είπατε και όλοι ξέρουμε τι θέλουν να κάνουμε τις πολυεθνικές. Και το τελευταίο, χθεσινό του κυρίου Βρούτσι, στείλτε αμέσως στο ΚΕΑΟ για να προχωρήσουν οι κατασχέσεις. Λοιπόν, είναι αδίστακτοι και μόνο αδίστακτα θα τους πολεμήσουμε. Είπατε τη λέξη πόλεμος. Δεν είναι απλά πόλεμος, είναι πυρηνικός και πρέπει να τους σκίσουμε γιατί θα μας σκίσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λεπτά ο Παπαγιάννης, ο νομικός σύμβουλος του συνδικάτου, για να σας πει πώς θα κινηθούμε, γιατί πρέπει να αποδεσμεύσουμε και τους πολιτικούς. 5 λεπτά, Βαγγέλη, και τους συναδέλφους, για να ξέρει όλος ο κόσμος πώς θα κινηθεί το συνδικάτο τον επόμενο μήνα. Ούτε 5 λεπτά, 2 λεπτά μόνο. Καταρχάς, ήθελα να πω στον κύριο Φλωρά το εξής. Είχαμε μια συνάντηση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και ξεκινάω από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Δεν είναι ο χώρος να μπούμε στην προβληματική των ανεξαρτήτων αρχών. Αν δηλαδή οι ανεξάρτητες αρχές με τον τρόπο που έχουν θεσμιστεί, με τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους και με τις προθέσεις τις οποίες στην πραγματικότητα έχουν, προασπίζουν αυτά τα δημόσια αγαθά τα οποία πρέπει να προασπίζουν, ή αν τελικά έχουν υποβαθμιστεί σε άλοθη. Σε ένα πάρα πολύ βολικό άλοθη, προκειμένου η ύπαρξή τους να δικαιολογεί τη συστηματική παραβίαση των αρχών του ανταγωνισμού, των προσωπικών δεδομένων και όλων των άλλων δημοσίων αγαθών. Δεν θέλω να σας θυμίσω την περίφημη ιστορία με την γνωμοδότηση του εισαγγελέως του κυρίου του Αρίου Πάγου, του κυρίου Σανίδα, αν δεν κάνω λάθος, η οποία οδήγησε σε παρέτηση πάνω από τα μισά μέλη της Επιτροπής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αυτά για να καταλάβετε κατά πόσο αυτές οι αρχές είναι εξοπλισμένες, υπάρχουν οι πραγματικές δικαιοπολιτικές ή πολιτικές προθέσεις να υπηρετήσουν τους σκοπούς για τους οποίους έχουν θεσπιστεί. Λοιπόν, εγώ πάντως στο ραντεβού. Με συνταξιούχους αεροπαγίτες. Ακριβώς. Εγώ πάντως στην Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν θα σας κρύψω τη συνάντηση που είχαμε και θα σας το επιβεβαιώσω και ο κύριος Δούκας που ήταν παρόν. Τους είπα ξεκάθαρα ότι αν πίστευα ότι είχα να βγάλω το παραμικρό από εσάς για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι περιπτερούχοι, θα ήσασταν το πρώτο μέρος που θα είχα έρθει. Το ότι ασχολούμαι με αυτά τα προβλήματα από το 2009 και ήταν η πρώτη φορά που πάτησα μέσα στο κτίριο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, νομίζω από μόνο του λέει πολλά. Και θα κλείσω το θέμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού λέγοντας ότι πράγματι μας προανήγγειλαν την απόρριψη όλων των προσφυγών των χονδρεμπόρων. Και μάλιστα με πάρα πολύ τυπικά επιχειρήματα τα οποία έδειχναν ότι υπήρχε έλλειψη βούλησης που ουσιαστικά να ασχοληθούν με το πρόβλημα. Δεν θα σας πω δε ότι μου ζητήσανε, αν κρίνουμε ότι υπάρχουν αντιανταγωνιστικές συμπεριφορές, να αποδεχθούμε τον ρόλο του επιθεωρητή Κλουζό, του επιθεωρητή Σαΐνη ή δεν ξέρω κι εγώ πιανού άλλου, να μπούμε μέσα στα συρτάρια των ίδιων των καπνοβιομηχανιών και να ψάχνουμε για συμφωνίες μεταξύ τους ή με τους χονδρεμπόρους. Και να συλλέξουμε στοιχεία τα οποία δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να συλλεγούν. Μου είπανε δε για τη γνωμοδότηση για το άνοιγμα του επαγγέλματος του καπνοπόλη, μια γνωμοδότηση που για μένα είναι αστοιχείωτη. Προέρχεται προφανώς από ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν καμία γνώση ούτε του θεσμικού πλαισίου, ούτε του φορολογικού πλαισίου, ούτε των όρων λειτουργίας συγκεκριμένης αγοράς. Και ήταν προφανές. Μου παραδεχτήκαν μετά από μια πάρα πολύ έντονη διαλογική συζήτηση ότι ξέρετε κύριε Παπαγιάννη, εμείς βγάλαμε τη γνωμοδότηση με βάση τα στοιχεία τα οποία είχαμε. Και δεν κάναμε καμία αναζήτηση προσέντων στοιχείων. Τα οποία στοιχεία, ποια στοιχεία ήταν, το βασικό στοιχείο το οποίο ήταν και ο μοχλός, ήταν και το βασικό στοιχείο το οποίο είχαν λάβει υπόψη τους, ήταν απλώς η βούληση του Υπουργείου να απελευθερώσει τις αγορές όπως εννοεί το Υπουργείο την απελευθέρωση. Δεν είναι τυχαίο, και με αυτό ξεκινάω για τις πρωτοβουλίες οι οποίες θα αναλυθούν, δεν είναι τυχαίο ότι οι μόνες αποφάσεις οι οποίες πραγματικά έχουν κάνει μια πάρα πολύ φιλότιμη προσπάθεια και αυτό χάρη στην προσπάθεια εξαιρετικών συναδέλφων οι οποίοι έχουν εκπροσωπήσει τους παλιούς πρατηριούχους καπνοβιομηχανικών προϊόντων, οι μόνες αποφάσεις που έχουν κάνει μια πραγματική τομή στα προβλήματα αυτής της αγοράς και στις αντιανταγωνιστικές πρακτικές που αναπτύσσονται σε αυτή την αγορά είναι οι αποφάσεις των δικαστήριων. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι στο προσεχές διάστημα θα πρέπει άμεσα να θέσουμε όλα τα προβλήματα που δημιουργούν στον ανταγωνισμό, στην ανάπτυξη ανταγωνισμού στην αγορά των καπνοβιομηχανικών προϊόντων, οι αποφάσεις τις οποίες υλοποιούν οι καπνοβιομηχανίες, να τεθούν τόσο προς τις ίδιες, όσο και προς τους αντιπροσώπους, με ένα εξώδικο το οποίο έχει προπαρασκευαστεί, θα συζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, το οποίο σήμερα μας φιλοξενεί, και εφόσον υιοθετηθεί, θα αποσταλεί άμεσα.
Πέρα όμως από τα νομικά, διότι όπως γνωρίζετε, αρμοδιότητα των δικαστηρίων είναι να επιλύουν διαφορές, εγώ θεωρώ ότι η διάσταση του προβλήματος είναι βαθιά πολιτική. Διάβαζα σήμερα, κύριε Λαφαζάνη, στο ποντίκι της περασμένης εβδομάδας, ότι διεξάγεται, και το αναφέρω σαν παράδειγμα, μια ακέραια διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή από μόλις 45 διαπραγματευτές, χωρίς καμία δημοκρατική νομιμοποίηση από κανένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από 45 διαπραγματευτές Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με άλλους πάλι διαπραγματευτές από τις ΗΠΑ για τη σύναψη μιας εμπορικής συμφωνίας μεταξύ τους, η οποία θα έχει τεράστιες παρενέργειες στη λειτουργία των αγορών στην Ευρώπη. Και αυτές οι συμφωνίες διαπνέονται από κάποιες λογικές, όπως μια στρεβλή αντίληψη περί δίθεν απελευθέρωσης της αγοράς, η οποία επιχειρεί όχι να απελευθερώσει αγορές, να δεσπίσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, ώστε να χειραγωγήσουν και να μονοπολίσουν και να ολιγοπολίσουν τη λειτουργία όλων των αγορών. Και όλα αυτά χωρίς καμία δημοκρατική νομιμοποίηση. Το λέω αυτό για να τονίσω ότι για μένα το θέμα είναι πρωτίστως πολιτικό, έχει να κάνει με την αντίληψη την οποία έχει ο καθένας, και γι' αυτό το λόγο, εφόσον υπάρξει και ανάλογη προθυμία και ειλικρινά πιστεύω στις καλές προθέσεις όλων των πολιτικών οι οποίοι τοποθετηθήκαν, θα συνεργαστούμε και με τις κοινοβουλευτικές τους ομάδες και με τους συνεργάτες τους και με αυτούς που τους υποστηρίζουν τεχνικά, προκειμένου να αποκαταστήσουμε ένα πραγματικά σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας της μικρής λιανικής αγοράς καπνοβιομηχανικών προϊόντων, το οποίο δεν θα επιτρέπει την ανάπτυξη τέτοιων στρεβλώσεων, το οποίο θα σέβεται το ρόλο των αναπήρων πολέμων και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων στη διαδικασία της εμπορίας καπνοβιομηχανικών προϊόντων και θα εξυγχρονίζει ακόμη περισσότερο και θα καθιστά πληρέστερη την προστασία τους, και το οποίο βεβαίως θα βοηθήσει τους επαγγελματίες της μικρής λιανικής να εργαστούν ακόμη αποδοτικότερα στις επιχειρήσεις τους. Αυτός είναι ο στόχος και αυτόν τον στόχο θα τον υπηρετήσουμε με συνέπεια στο επόμενο διάστημα. Τέλος, για να χαριτολογήσω, θα ήθελα να κλείσω και με μια συζήτηση την οποία είχαμε με τον κύριο Στουρνάρα, μια και αναφέρθηκε ο κύριος Δούκας στη συνάντησή μας, όταν δεν προλάβαμε να καθίσουμε και με ρώτησε ο κύριος Στουρνάρας το εξής, μου λέει, δεν μου λέτε, το επάγγελμα του καπνοπόλη σήμερα στην Ελλάδα είναι ελεύθερο? Του λέω, κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε, είναι δυνατόν να με ρωτάτε εσείς? Εσείς εισηγηθήκατε το 40-93 στη Βουλή και συζητήσατε την υιοθέτηση των σχετικών ρυθμίσεων. Και γύρισε και με κοίταξε με πρόεκ, μου λέει, σοβαρά, Κύριε Παπαγιάννη, γιατί ήξερα αν έχουμε βιβλία. Γιατί η επόμενη ερώτηση πρέπει να τηρείτε βιβλία. Ναι. Είπαμε ότι για μένα και κλείνω με αυτό, βέβαια θα μπορούσαμε να το αναλύουμε επί ώρες, αλλά πιστεύω ότι ο βαθμός συνειδητότητας που δείξαν κυρίως οι πολιτικοί μας πάνω στα θέματα ανέριξε τις βασικές πτυχές. Υπάρχει μια συγκεκριμένη στρατηγική να μονοπολιθούν και να ολιγοπολιθούν οι αγορές. Δεν υπάρχει καμία ειλικρινής διάθεση για απελευθέρωση και φυσικά πίσω από το πέπλο της απελευθέρωσης αυτή η στρατηγική είναι που προωθείται. Και σήμερα έρχεται η πολιτεία. Η πολιτεία έχει θεσπισμένο, κύριε Φλωρά, το προνόμιο των καπνοβιομηχανιών να ορίζουν αυτές τη λιανική τιμή. Έρχεται η πολιτεία, καταργεί την απαγόρευση στις καπνοβιομηχανίες να διαθέτουν λιανικά τα προϊόντα τους και λέει, αξιοποιήστε το προνόμιο να ορίσετε την ανώτατη τιμή, κλείστε όσα σημεία λιανικής θέλετε, πάρτε όσα σημεία λιανικής θέλετε, και για να μπορέσετε να το κάνετε αυτό, επειδή δεν μπορούσατε να το κάνετε και επειδή πράγματι δεν ήταν επάγγελμα, πράγματι ήταν προνοιακός θεσμός για την εξυπηρέτηση των αναπήρων πολέμου, εμείς σας καταργούμε και την εξυπηρέτηση και τον προνοιακό χαρακτήρα του θεσμού και την έρευνα για τους αναπήρους πολέμου και δίνουμε τα περίπτωτα στους Δήμους για να τα δημοκρατήσουν και εσείς από εκεί και πέρα ρυθμίστε την αγορά όπως σας συμφέρει και αφήστε απ' έξω από αυτή την αγορά όσους θέλετε και όσους μπορείτε και αυξήστε την κερδοφορία σας εις βάρος αυτών πραγματικά των ανθρώπων οι οποίοι νύχθη μερών, όπως τόνισε και ο κύριος Λαφαζάνης, μοχθούνε για να εξυπηρετήσουν το καταναλωτικό κοινό. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν δώσανε την άδεια σε εσάς οι δήμαρχοι, αλλά την δώσανε σε εταιρείες. Ξέρετε γιατί, όλοι αντιλαμβανόμαστε πώς. Γιατί ήσασταν πτωχός και δεν είχατε να δώσετε τέτοια πράγματα. Ναι, γιατί πολλά από τα περίπτερα της γειτονιάς μου, σε θέσεις φιλέτο,
εδότησαν σε αυτούς τους ανθρώπους, εδότησαν κύριε Καπερνάρο σε εταιρείες. Και δουλεύουν αυτά τα περίπτερα επί Κωνσταντρόλου βάσεως. Εγώ πηγαίνω να πάρω εφημερίδα το Σάββατο το βράδυ μόνο, γιατί τις ειδήσεις της Αντλώ από τα μέσα, από το ίντερνετ και όχι από τις εφημερίδες, και ρωτάω, είμαι τους ανθρώπους που ρωτάνε και συμμετέχουν στα δρόμενα της κοινωνίας. Είναι δικό σου το περίπτερο, παιδί μου? Όχι, μου λέω, εγώ είμαι υπάλληλος. Τα περισσότερα περίπτερα της γειτονιάς μου ανήκουν σε εταιρεία. Κάτι χάλασα. Ανήκουν σε εταιρείες. Και πάμε στο θέμα που ανέφερε ο κύριος Πρόεδρος. Εμείς δεν ήρθαμε για να βάλουμε μπουρλότο στο Υπουργείο και σε κανένα Υπουργείο δεν θα βάλουμε μπουρλότο. Ήρθαμε για να βάλουμε τάξη στη χώρα. Τη χώρα ξέρετε ποιοι την κυβερνούν σήμερα? Άνθρωποι που δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους. Οι τρεις τελευταίοι πρωθυπουργοί και ο παρόν πρωθυπουργός έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του? Από φοιτητής έγινε βουλευτής, σε συνέχεια υπουργός και τώρα πρωθυπουργός. Ένας άνθρωπος που δεν ένιωσε τον πόνο, τον μόχο, την αγωνία τη δική σας, μπορεί να καταλάβει τον πόνο σας? Αυτός τα βρήκε όλα έτοιμα από τους γονείς του και έγινε ηγέτης αυτής της χώρας χωρίς να έχει διοικήσει ούτε τον εαυτό του. Έχουμε λοιπόν να σας πω ότι συνεχίστε τον αγώνα σας δυναμικότερα και δυναμικότερα και δυναμικότερα. Καλά κάνετε και συνεργάζεστε με τους εκπροσώπους εδώ των κομμάτων, γιατί και αυτοί μπορούν να σας βοηθήσουν και ειδικότερα ο κύριος Καπερνάρος, ο οποίος έχει νομικές γνώσεις. Αλλά το θέμα μας είναι πολιτικό, είναι θέμα απόφασης της πολιτικής ηγεσίας. Αν αυτοί αποφασίσουν να καταλάβουν το θέμα σας, αν μπορούν να το καταλάβουν το θέμα σας, τότε θα σας δικαιώσουν. Εγώ έχω να σας ζητήσω από εσάς, ελάτε εσείς και εμείς μαζί να αλλάξουμε τη χώρα. Να διώξουμε όλους αυτούς που έφεραν τη χώρα στη σημερινή κατάσταση. Και να αναδείξουμε νέες άφθαρτες υγιείς δυνάμεις που θα βγάλουν τη χώρα από το καταπιεστικό αδιέξοδο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ένα χαιρετισμό, Πρόεδρος. Θες να το κάνεις, Γιάννη? Γιάννη, ρε κύριο. Έχεις συνηθίσει να σε λένε Γενικό Γραμματέα, εγώ πάντα Πρόεδρος σε φωνάζω. Με τον Υπουργό το επίσης είχε έξι γενιά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Θα σας πει ο ίδιος. Θα πει. Γιατί εγώ κατέσα να μην δω το ρόλο. Καλησπέρα. Όχι, ο Γιάννη, βέβαια. Είμαι ο Γενικός Γραμματέας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, βαθύς γνώστης των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο χώρος σας. Έτσι κι αλλιώς προέρχομαι από έναν χώρο αδελφόμενος το δικό σας, αφού εδώ και 40 χρόνια είμαι χοντρέπορος ζαχαροδών προϊόντων και αναψυκτικών. Άρα δηλαδή έτσι κι αλλιώς υπάρχει μια συνάφεια και μια επικοινωνία με εσάς τόσα χρόνια. Από την πρώτη στιγμή ζήσαμε το πρόβλημα το οποίο ζείτε. Από την πρώτη στιγμή σταθήκαμε αλληλέγγυοι δίπλα σας, γιατί έτσι έπρεπε να κάνουμε. Γιατί πάνω και πέρα απ' όλα ξέραμε ποιο είναι το πρόβλημα. Μου έκανε δε τρομερά μεγάλη εντύπωση, δεν άκουσα την τοποθέτηση του κυρίου Λαφαζάνη για να δω τι είπε, ότι και η τοποθέτηση του κυρίου Καπερνάρου που ήρθα, αλλά ας μου επιτραπεί να πω ότι πολύ περισσότερο του κυρίου Δρίτσα ήταν σαν να μιλούσε ένας από εσάς. Ξέρει τόσο σημαντικά, τόσο στοχευμένα όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο. Εκεί ακριβώς είναι και η λύση του προβλήματος. Εκεί πρέπει να στοχεύουμε. Δεν θέλω να βάρω χρόνο από τον χρόνο σας. Ξέρετε ότι έτσι κι αλλιώς εγώ είμαι κοντά σας όλα τούτα τα χρόνια και θα συνεχίσω να είμαι δίπλα σας. Οι όποιες δυνάμεις έχουμε εμείς από πλευράς επιμελητηρίου, τις έχουμε τάξει να είναι κοντά σας, όπως είμαστε κοντά σε όλους τους επαγγελματίες οι οποίοι αντιμετωπίζουν ζητήματα. Όμως δυστυχώς μιλάμε σε όλα μία κόντο. Όμως δυστυχώς όλα τα μέτρα που λαμβάνει και τούτη και η προηγούμενη και η προηγούμενη και η προηγούμενη κυβέρνηση είναι μέτρα πάταξης της επιχειρηματικότητας, όχι μέτρα ανάκαμψης. Και με αυτό θα κλείσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει, αν θέλετε, και να αποδεσμεύσουμε τους πολιτικούς, είναι κουρασμένοι. Αν θέλει κάποιος να πάρει τον λόγο, αν θέλει να κάνει μια ερώτηση, από εδώ και πέρα είμαστε ελεύθεροι να δεχτούμε, να απαντήσουμε κτλ. Απλά το μόνο που ζητάω από τα μέλη του Δέλτα Σίγμα να παραμείνουν στο τέλος εδώ, έτσι. Κύριε Πλαταρά, θες να λάβεις τον λόγο? Έλα.
οι συνάδελφοι και οι προαγίδευτες και οι προαγίδευτες με έχουν καλύψει απολύτως. Έχουν μείνει μόνο δύο παράμετροι. Μία είναι ο συνδικαλιστικός χώρος που το ξεπεράσω ξόπαρτσα γιατί δεν αφορά αυτή τη στιγμή και το δεύτερο είναι το περίπτερο. Το περίπτερο δεν είναι μια σύνηθη επιχείρηση. Δεν είναι μια εμπορική δραστηριότητα. Είναι ένα σύμβολο. Ένα σύμβολο μετάφυγη και σημαία. Το περίπτερο δεν είναι ούτε ευεργέτημα. Το περίπτερο είναι η απελευθερωτική αγόραση. Είναι ο Παύλος Μελάς. Παρακατική αγόραση. Είναι το Εσχυσεχείρ. Η κρασιατική καταστροφή. Είναι το 2040. Είναι ο εμφύλιος. Είναι 102 χρόνια ιστορία. Περιπτέρου. Κατοχυρωμένο. Από τον Ελευθέριο Μεζιέρο. Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Εκεί είναι ο φυσικός του χώρος. Είναι ό,τι έχει απομείνει σε αυτή την Ελλάδα που θέλουν την ιστορία της να την παραγράψουν. Δεν παραγράφεται η ιστορία. Επιβάλλεται αυτή τη στιγμή τροποποίηση κατάστασης τροπολογιών να επανέλθει το περίπτερο στο φυσικό του χώρο. Ο φυσικός του χώρος είναι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Δεν θα μιλήσω για διαστημότητα. Διότι τίθεται θέμα υπαρξιακής μορφής περίπτερο. Η διαστημότητα είναι το δεύτερο που πρέπει να κουβεντιάσουμε. Το κουβέντιασαν οι προλαγίστες. Τελειώνω με αυτό και θα παράσω λίγο ψόπρασα το συνδικαλισμό που αφορά εμάς. Δυστυχώς, ο Παπαστράτος προσέφερε 1,5 εκατομμύριο δραχμές για τα οχυρά Ρούπεν. Πολύ καλά έκανε και τον εγκρομήνει η αγάπη. Ο Παπαστράτος σήμερα έχει δημιουργήσει το τμήμα συμμόρφωση θεσμικών συνεργατών, δηλαδή εξαρτώμενων συνδικαλιστών που συμμορφώνονται στις αποφάσεις και στις υποδείξεις του κυρίου Πατακάκη και του κυρίου Θεοφλόπουλου. Γι' αυτό και έδωσα είναι άδεια. Ας καταλάβουμε πλέον ότι ο περιπτεράς δεν πρέπει να κρέμεται από τις ωρέξεις των συνδικαλιστών που τα έχουν αρπάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Θέλεις, ε? Σίγουρα. Θέλει κάποιος να τοποθετηθεί, να πει κάτι, να ρωτήσει κάτι, κάποια απορία που έχει μείνει. Πάντως να ξέρετε ότι όλη η ιστορία είναι παρασκήνιο, έτσι. Πιο πολύ είναι το παρασκήνιο. Πρέπει να είσαι καλό στο σκάκι. Εγώ έχω φτάσει να βλέπω 16 κινήσεις μπροστά. Δυστυχώς, όταν τα λέω είμαι ο τρελός, ο γραφικός. Πιστεύω ότι αρχίζουν σιγά σιγά και το καταλαβαίνουν όλοι. Αλλά αυτό που πρέπει να ξέρετε όλοι είναι ότι αν δεν τελειώσουμε το θέμα μας τον Μάρτιο, κλάδος δεν υπάρχει. Ό,τι φτιάξουμε προεκλογικά. Και θα σας πω και τη δικιά μου εμπειρία. Για μένα δεν έχει αξία κανένα κόμμα μέσα στη Βουλή. Όσο έχουν οι άνθρωποι σε οποιοδήποτε πολιτικό χώρο βρίσκονται. Άρα κοιτάμε να ψηφίσουμε ανθρώπους που είναι κοντά στον κλάδο μας και όχι κόμματα. Αυτή είναι η εμπειρία που έχω. Δηλαδή, όταν βλέπω
ότι φτάσανε βουλευτές να έρθουν δίπλα, όχι τώρα, χρόνια, στον Περιπτερά και κάποιοι δεν δέχονται τους περιπτεράδες στα Υπουργεία, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Άρα θέλουμε ανθρώπους. Δεν συμφωνώ, να ξέρετε, σε αυτό που λένε οι 300 της Βουλής. Όχι, δεν το δέχομαι. Δεν μπορεί να καίγονται δίπλα στα ξερά και τα χλωρά. Έχει μέσα ανθρώπους που βοηθάνε, θα μας βοηθήσουν και πιστεύω ότι αυτοί θα γίνουν και πυργολαμπίδες να πάρει φωτιά και να λυθεί το θέμα μας. Το πιστεύω αυτό που σας λέω και το πιστεύω βαθιά μέσα μου. Κάποιοι θα μας πλησιάσουν και θα μας υποστηρίξουν λόγω προεκλογικής περίοδου. Αλλά κάποιοι μέσα εκεί μας αγαπάνε. Και το έχει δείξει η πορεία. Προσέξτε τι λέω. Η πορεία. Και βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Υπάρχουν άνθρωποι που βοηθάνε. Αν δεν υπήρχαν αυτοί, δεν υπήρχαμε. Αλλά αν δεν λύσουμε και το Μάρτι το θέμα, τελειώσαμε. Δεν τελειώσατε, παιδιά. Συνεχίστε να αναγκώνατε. Δεν τελειώσατε. Παιδιά, τελειώσαμε γιατί είστε έξω από το χορό. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να αγοράσουμε τσιγάρα. Δεν έχουμε λεφτά. Δεν έχουμε τίποτα. Μας ζητάνε προκαταβολή χρήματα για παραγγελίες από την Παρασκευή να τα προκαταβάλουμε, να πάμε εμείς στην τράπεζα. Τους έχω κάνει ερώτημα να μας εξαιρέσουν γιατί είμαστε το 85% εμείς οι φόροι. Και το 500 να μας το κάνουν 3.000. Να πληρώνουν γιατί δεν μπορεί ο περιπτεράς, δεν έχει υπάλληλο να φύγει να πάει ίντερ μπάγκινγκ να τα βάλει σε αυτούς. Και τα κάνουν επίτηδες. Τον περάσαν τον νόμο τον Ιούνιο του 2013 για να χτυπήσουν ακόμη μια φορά, γιατί δυστυχώς το λιανεμπόριο δεν είναι οργανωμένο. Μόνο αυτό υπεραίως. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Θα σας δώσω να καταλάβετε ότι 4 χρόνια μας κοροϊδεύανε με το καπέλο στην κινητή τηλεφωνία. Στον τύπο. Κύριε Λαφαζάνη, 2% μας καταντήσαν να παίρνουμε στην κινητή τηλεφωνία το καρτέλ της κινητής. Δεν βγάζουμε ούτε το κόστος από το χαρτί. Όταν μπήκανε στην Ελλάδα μας δίνανε 17%. Στην Ευρώπη δίνουν 7%. Και σε εμάς εδώ ό,τι θέλουν. Στην Ευρώπη είναι 8% και πάνω τα καπνικά. 16% κύριε Λαφαζάνη είναι ο τύπος. 16% στην Ευρώπη. Και εδώ μας έχουν 5-6. Μας λένε το καρτέλ των εκδοτών ότι από αυτό θα παίρνεις, διαλύσαν τους εφημεριδοπόλυντες και ζητάνε τώρα και εγγύηση και να έχουμε τι παρακαταθήκη. Και υπάρχει και ένας νόμος που εσείς όλοι τον έχετε ψηφίσει, μόνο ο τύπος διακινείται με κολόχαρτα τευτέρια Α4 χωρίς παραστατικά. Και υπάρχει και ένα άλλο πλυντήριο το οποίο κάνουν οι εφημερίδες με το ΦΠΑ που βάζουν δισκάκια μέσα, CD 23%, αγορά 23, 6,5 και τα υπόλοιπα εισπράξη φόρου ΦΠΑ. Κλοπή ΦΠΑ για τον ΑΠΕ. Εισπράξη. Και μετά μιλάνε και ψάχνουν τον κόσμο. Υπάρχουν νόμοι. Υπάρχουν νόμοι που τους προστατεύουν. Και κουπόνι για να πάω να πάρει σοκολάτα από το σούπερ μάρκετ. Και κάρτες. Επίσης. Και κάρτες. Έτσι. Αυτά λοιπόν πρέπει να περιλαμβάνει μέσα το νομοσχέδιο και να κλειδώνει όλα αυτά. Και πολλά άλλα. Δεν επιτρέπεται, θέλω να το κλείσω, το 2014 ο συνάδελφος να κάνει τη φυσική του ανάγκη σε μπουκάλι. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Πέρασαν υγειονομικά ίδρυυση για τα περίπτερα, δικαιούνται όλοι να έχουν ίδρυυση και δεν έδωσε κανένας δήμος ίδρυυση. Και λένε τώρα με νέα απόφαση αυτό που είπε ο κύριος Δρίτσας, από κάτω είδα νέα άδεια του 2014 που λέει 2 αράδες έχουν βάλει από κάτω και λέει μπορεί να μετακινήσει τον περίπτερο ο δήμος ό,τι ώρα θέλει. Θα το βάλουμε καρόλια από κάτω. Δηλαδή γίναμε τι μας ρίξανε ως ιερές αγγελάδες
Διότι εγώ τους Δήμους τους λέω διαφθορία. Okay. Αυτό είναι η Δήμη. Και ζητάμε επιστροφή εκεί που ανήκουμε. Υπουργείο Εθνικής Αμήνης και Περιφέρειες. Να ελέγχουμε 13 περιφερειάρχες, βάζεις και ένα εισαγγελέα και ελέγχει το πίνακα. Και ζητάμε οι νυν περιπτεράδες μέσα να έχουν το δικαίωμα να κληρονομήσουν. Και κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να το δουν όλοι. Σήμερα υπάρχουν αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, οπλίτες, λιμενικοί, στρατιωτικοί. Έπρεπε να τους βάλουν όλους, όταν πέφτουν εν ώρα καθήκοντος, για οποιοδήποτε λόγο, να συνεχίσουν τους αναπήρους. Δυστυχώς, και αυτό το πετάξανε. Και δεν θέλω να μιλήσω όσον αφορά λαθρεμπόριο και ιχνηλάτηση, για το παιχνίδι που παίζουν τώρα, κύριε Λαφαζένη, από το 11, και τα έχω πει αυτά στον κύριο Σούρλα, 15 φορές αναβάλαν το διαγωνισμό της ιχνηλάτησης για ένα λόγο. Ποιος είναι ο λόγος? Ότι αυτός που θα βάλει την ιχνηλάτηση πιανού συμφέροντα εξυπηρετεί στο εξωτερικό, γιατί θα δίνει εσωτερική βιομηχανική κατασκοπία αναμεταξύ τους πόσα τσιγάρα παράγει ο ένας τον άλλον. Αυτός είναι ο λόγος. Και εκεί πρέπει να το δείτε, να βάλουν 5 διαφορετικές εταιρείες και να ελέγχουν από μέσα. Όχι μία να ελέγχει όλους. Διότι εκεί η κόλαση και τα συμφέροντα. Γι' αυτό και τρέχουν απάνω και 15 φορές έχουν κάνει άγωνο το λεγόμενο διαγωνισμό. Όσο δε αφορά τα εξρές, γιατί αυτά που ακούτε σήμερα, να ξέρετε ότι τα πέρασε το 2010 ο Χουντής, ο ευρωβουλευτής. Είναι ιστορίες που πίσω από το συγχωρεμένο τον Γκόγια το τρέχαμε τότε, όχι ως θεσμική. Αλλά σήμερα έχω δικαίωμα να μιλάω και να πω και την ιστορία. Ο οποίος αυτοκτόνησε για 15.000 ευρώ. Αυτή είναι η ντροπή του κλάδου μας. Επανέρχομαι στα εξρές. Λένε ότι είναι χορηγοί στις ΔΟΕ. Γιατί δεν δίνουν χορηγία οι λεγόμενες καπνοβιομηχανίες να πάρουν τα 15 εξρές? Γιατί δεν θέλουν. Είναι απλό. Πες τι είναι τα οχήματα που... Είναι τα αυτοκινούμενα που μπορούν να περάσουν έξω από το σπίτι σου και να δούμε τι έχεις μέσα. Ή στα τελωνία. Για τα τελωνία, όχι. Αυτό όμως μπορεί να ελέγξει και μια αποθήκη που να είναι ύποπτη. Και να πάει να την ανοίξει από μακριά και να δει αν έχει μέσα τσιγάρα. Είναι αξίας μεγάλης, 3,5 με 4 εκατομμύρια. Αλλά είναι μηδαμινή σε αυτά που κάνει το ελληνικό δημόσιο. Ξέρετε τι είναι να κάνεις 2 δις λεφτά ως ελληνικό δημόσιο? Εμείς σαν κλάδο στα 4 χρόνια έχουμε χάσει πάνω από 500 εκατομμύρια και προσπαθούν να βρουν λεφτά. Τα λεφτά είναι δίπλα τους, κύριε. Τα λεφτά είναι δίπλα τους. Απλά δεν θέλουν να τα πάρουν. Βολεύονται όλοι. Το κύκλωμα και τα συμφέροντα είναι τρελά. Όλοι βολεύονται με αυτά. Ποιος θα τους ακουμπήσει? Γιώργο μου, τα είπαμε. Όλα τα είπαμε. Να κάνουμε μια άλλη συνάντηση πιο δυναμική. Και ευχαριστώ για όλα. Τσέλικα. Να κάνουμε μια άλλη συνάντηση. Η άλλη συνάντηση που θα κάνουμε να είναι... Να δυναμική, να οργανωθώ και εγώ να φέρω κόσμο. Η άλλη συνάντηση που θα κάνουμε θα είναι έξω από τη Βουλή. Όταν θα κάνουν, θα ψηφίζουν το νομοσχέδιο. Θα μας πούνε πότε θα το ψηφίσουν, να μαζευτούμε έξω από τη Βουλή. Πήγαμε και στη Βουλή και είμαστε 50. Καλά, πότε αυτό. Απλά το μόνο που θέλω, τα μέλη που δεν τα σύγχρονα. Συναδέλφους αυτούς που θίγονται σήμερα, διότι έμεσα έτσι κι αλλιώς θίγεται και το δικό μου επάγγελμα από αυτές τις αποφάσεις και από αυτές τις τακτικές. Καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι. Από τη μια να βρίσκεσαι καταπιεσμένος πολλές ώρες μέσα σε ένα χώρο που δεν μπορείς να σταθείς σε 1,5 μέτρο και να έχεις να παλέψεις με όλες αυτές τις αντίξεως καταστάσεις. Από τη ΣΟΤΑ, από το πολυεθνικό team το οποίο σε έχει βάλει ασφιχτικά τη θηλιά στο λαιμό σου και δεν ξέρεις και δεν βλέπεις διέξοδο. Το περίπτερο ήταν ένας κοινωνικός μισθός για τον ταλέπορο εκείνο
που δεν μπορούσε η πατρίδα να τον αμείψει για τις υπηρεσίες που είχε προσφέρει στον πόλεμο και στους πολέμους. Και προκειμένου να τον βοηθήσει, του δώσε τη δυνατότητα να έχει ένα περίπτερο για να μπορεί να προσποριστεί τα αναγκαία για να ζήσει στην οικογένειά του και να σπουδάσει τα παιδιά του. Και φτάσαμε στο σημείο σήμερα, δυστυχώς, και σας λέω με πολύ επίσημα στοιχεία που έχουμε εμείς στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας, ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν κλείσει το 50% των σημείων λιανικής πώλησης, διάθεσης καρνικών προϊόντων. Φτάνει πια ως εδώ. Δεν πρέπει να τους επιτρέψουμε να πάνε παραπέρα. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό που τελικά κατάλαβα, ότι σιγά σιγά αρχίζουμε και όλοι πια καταλαβαίνουμε τι γίνεται και πιστεύω πως όλοι μαζί ενωμένοι κάτι θα καταφέρουμε. Ήταν λίγο δύσκολο στην αρχή, γιατί εγώ είμαι Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Πρατηριούχων. Και μέχρι να καταλάβουμε όλοι ότι έστω και μια μικρή ελπίδα υπάρχει, μας δυσκόλεψε αρκετά. Αλλά πιστεύω ότι τώρα όλοι μαζί κάτι θα κάνουμε. Λευτών και γενικότερα των καλεσμένων. Τι αποκομίσατε από αυτή τη συζήτηση? Υπάρχει καλή διάθεση από την αντιπολίτευση. Δυστυχώς η συμπολίτευση και η κυβέρνηση δεν είναι μαζί μας. Είναι υπέρ των πολυεθνικών. Απλά είναι τα πράγματα. Από τους πολιτικούς της αντιπολίτευσης βλέπουμε καλή διάθεση και όρεξη να μας βοηθήσουν. Και εμείς θα είμαστε μαζί τους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ζούμε ένα πόλεμο όπου θέλουν να μας διαλύσουν. Η εντολή είναι εξοντώστε τους. Η εντολή είναι να πάνε στις μεγάλες επιχειρήσεις, να μείνουν λίγοι και να εξοντωθούμε. Όλα εκεί οδηγούν. Πρέπει να επαναστατήσουμε. Και επανάσταση στο Facebook και στον καναπέ δεν γίνεται. Επανάσταση γίνεται με πράξεις και όχι με λόγια. Άρα πρέπει να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους τους οποίους κάνουν πράξεις και αντιδρούν στην πολεμική αυτή της πολιτείας.